Καλησπέρα σας, over budget, over τα πάντα. Over, ξέρω εγώ, over, γενικώς. Η εκπομπή που κινείται στη σφαίρα της στρατόσφαιρας, που δεν ακουμπάει στη γη, στα γήινα, στα πεζά πράγματα με τα οποία ασχολείται όλοι οι οικουμένοι και σας ανεβάζει σε πολύ ψηλό επίπεδα συζήτησης και κουλτούρας, όπως γιατί δεν πήγε ο Μανολάς στην Εθνική που αποσχολεί τον Ρετάκη, όπως γιατί δεν έκανε προπόνηση ο Γκατσίνοβιτς, όπως αν θα πάρει άλλο παίχτη ΑΕΚ, και βέβαια το μεγάλο δίλημα εάν θα βγει ο Μίτσος να κάνει πρόβλεψη για το μονό που παίζει ο γιος του Πάνου Λούπου μεταξύ ΑΕΚ Μπαρτσελώνα έξω από το δωμάτιο του Λούπου σε ένα μονό εκεί ταμπλό μπασκέτα που του έχει βάλει. Θα βγει ο Μίτσος και θα πει, θα χάσει το παιδί το μονό, δεν κάνω πλάκα, θα βγει ο Μιτσάρα, βγες και πες θα γίνει στο μάτς. Γεια σου Πάνο. Πρόλαβε και το πήρε ρε. Ε? Το πήρε, θα το ξαναρεβάνεις πάλι. Τώρα όχι, άμα είναι να βγει ο Μίτσος δεν έχει. Μαζί μας φυσικά ο γίγαντας των, πώς να το πω τώρα, των ερυθρόλευκων ονείρων, Κώστας Σαμοθράκης. Εγώ εδώ κονφερανσέ της εκπομπής, Κώστας Γκότζος, τον οποίο μπορείτε να στέλνετε όπως μου. Όλα αυτά που είπες εμείς τα κάνουμε. Ναι ρε, όπως μου είπε ο φίλος εδώ στην αρχή, τα μπράβο σε μένα παιδιά. Ο Σαμοθράκης είναι σεμνός, δεν θέλει μπράβο μη του λέτε. Τα λέτε σε μένα που ψοφάω για χειροκρότημα. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30. Ναι, αυτός εδώ είναι άρρωστος. Εσύ αυτός είναι πιο άρρωστος από σένα που είσαι σπίτι. Ποιος είναι άρρωστος? Εγώ. Ο Σαμοθράκης. Τι έχει, τι έπαθε? Ξέρω εγώ. Χαλιά. Τον ματιάσανε εδώ πέρα που ήρθε και κόλλησε το παιδί. Βάιμπε το. Λοιπόν, 2. Άκου φωνή. 2-10-67-25-7-30 το τηλέφωνο επικοινωνία. Έραξε μάτια μα στο Σαμοθράκη. Έραξε μάτια στο Σαμοθράκη, παρακαλώ. Βρε καμιά πιτσυρίκα. Κάτι πιτσυρίκα. Πιτσυρίκα θα σου κάνει ξεξαματιά. Σιγά μη σου φέρουμε και πιτσυρίκα, ρε φίλε. Κάτσε, είπαμε, σε ξεματιάζουμε. Καμιά γιαγιά εκεί πέρα που ξέρει. Ναι, καλά. Θα λέει άγγε μου τέτοιο πώ το λένε αυτό και. Στο Βάιμπερ του σταθμού μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα 69-30-49-1049. Τι πήγες να πεις πάνω? Όχι, λέω. Με την πιτσίρικα είπε και ο Πάνος. Τώρα θα πιάσανε δουλειά, θα αρχίσουν το ξεμάτιασμα. Τι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αχ, δεν χτυπάει το τηλέφωνο πάνω. Γιατί ρε φίλε, θα χτυπήσει ρε φίλε. Λες να χτυπήσει. Λοιπόν, μη σας κάνει εντύπωση η είδηση που κυκλοφορεί. Ότι έχει ξύωση. Όχι, ότι ο Μανολάς με τον Σοκράτη δεν θα κληθούν στην εθνική ομάδα. Γιατί? Εμείς περιμέναμε πότε να φύγουν αυτοί. Ρε φίλε, εμείς περιμέναμε πότε να φύγουν αυτοί οι προπονητές της εξυγένειας, να έρθει κανένας κανονικός να πάρει τα παιδιά στην εθνική. Ναι, φύγαν οι προπονητές της εξυγένειας, αλλά η εξυγένειας δεν έχει φύγει ακόμα. Α, δεν έχει φύγει η εξυγένειας, αυτά είναι. Ρε, εσύ πάνω πότε. Σας έκανε μεγάλο κακό. Πότε θα φύγει η εξυγένειας, ρε πάνω, να δούμε κι εμείς λίγο άσπρη μέρα οι υπόλοιποι που μας. Μεγάλο κακό. Τι τραβάμε, δεν λες τίποτα. Για ό,τι αφορά τον Καμπελά, για να κάνω καμιά πάσα. Ποιο Καμπελά? Σε κανένα φίλο του Ολυμπιακού. Επειδή έχει δώσει μια συνέντευξη στην ΕΚΙΠ και έχει πει ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Α, ναι. Ναι. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό που έχω πει εδώ και μέρες, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η μεταγραφή. Αυτές είναι οι μεταγραφές που είναι δύσκολο να γίνουν. Αυτές είναι οι μεταγραφές που είναι δύσκολο να γίνουν. Που λένε οι ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, 20 μέρες ότι είναι δύσκολο και μπαπ έρχεται, ας πούμε. Και μετά η επόμενη κουβέντα είναι. Και με τον Ολυμπιακό ποτέ δεν ξέρεις τι. Με καμία δεμάδα δεν ξέρεις. Μόνο με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε, όπως άκουσα και τον Καραγκάνη πριν, ότι είναι σίγουρο ότι δεν θα ασχοληθεί με μεταγραφές του αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μπαίνουμε σε περιπέτειες. Για πάμε στη γραμμούλα, ακούω κόσμο. Πάμε, και πάμε. Πού το ξέρεις, πού το ήξερα. Το ακούει, ρε, αφού είναι στα αναμούνια κι αυτός τώρα. Εντάξει. Γεια σας. Καλησπέρα. 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 Τι κάνετε? Πού είσαι, ρε, γίγαντα? Κι εγώ γίγαντας. Όλοι οι γίγαντες είναι εδώ πέρα, τι νομίζεις? Πώς πάει? Σκέψω ότι σε λίγο θα μπει ο Ράτζα μες στο στούντιο, πού θα χωρέσει. Λοιπόν, θέλω να συμφωνήσω κατά καιρού στην κυρία Ελευθερία, όπως λέγεις, πια, Κώστα. Ναι, το ξέρω κι εγώ. Εγώ έχω συμφωνήσει εγώ πρώτος. Δεν παίζεις με τίποτα. Πού να το αυτό τώρα το κατάλαβες εσύ? Όχι, δεν το έχω καταλάβει τώρα, εντάξει. Ούτε σε διπλό δεν παίζουμε. Πού σε μόνο τώρα που έχω βάλει το λούφο? Εσύ φαγώνεσαι με το Μίτσο, γιατί δεν θα βγάλεις το Μίτσο? Γιατί έχει πολύ σωστές επισημάνσεις ποδοσφαιρικές και, και πλουτίζει με εμπειρία και ποδοσφαιρική γνώση στην εκπομπή. Ναι, για να μην το κουράζεις, εγώ το έχω πει από την πρώτη μέρα που γνώρισα τον Γκότζο, από τους μεγαλύτερους αντιαγκητήδες που υπάρχουν. Όχι ρε, όχι ρε. Ναι, τι... ναι. Όχι, με στενοχωρείς τώρα. Κοίταξε, ναι. Ας σου πω κάτι, σε λέει τώρα έχουμε τον Ολυμπιακό, τώρα από τον χρόνο με το γήπεδο, δεν έχουμε και την ΑΕΚ. Πάει, καταστραφήκαμε. Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί άκουγα κάτι παιδιά χθες που λέγανε ότι δεν σας ακούνε. Ναι. Όμως δεν ακούγεστε, τώρα που μιλάμε δεν σας ακούω και εγώ πολύ, πολύ βαθιά σας ακούω. Από το τηλέφωνο. Ναι, από το τηλέφωνο. Δεν μας ακούσατε. Βάλαμε δύο εταιρείες, γι' αυτό μας παίρνει κάθε εταιρεία. Δηλαδή δυσκολεύομαι να σας ακούσω. Ναι.
Πάνω. Για πες τα. Εντάξει είσαι. Εντάξει δεν είμαι. Τρίτη μέρα είμαι. Εντάξει. Θέλω, δεν, έχω δεν λίγο δρόμο. Και θέματα. Λίγο απ' όλα. Εάν περαστικά. Βαριά δεν είμαι. Έχω και παρέα βέβαια. Έχει παρέα, τι ανάγκη έχει ο Λουμπός. Έχω παρέα την κόρη μου πλέον, είναι και αυτή. Α, και η κόρη σου, εγώ έλεγα για το Μητσοτάκη, επειδή είναι ο Μητσοτάκης σημαίνει. Καλύτερα να κολλήσετε, να κολλάει όλη η οικογένεια. Να ξεμπερδεύει. Για να ξεμπερδεύσουμε αυτό. Θα δούμε. Την Κυριακή θα είσαι στο γήπεδο, έτσι. Όχι, ρε, την Κυριακή δεν θα. Γιατί πέντε μέρες είναι. Θα του κολλήσει όλου στο γήπεδο, θα πάθει όλη η κορονοϊό. Και αρνητικά τσερε Κώστα να μιλήσουμε, δυσκολευόμαστε. Και αρνητικό και αρνητικό. Που το βλέπω πολύ πιθανό τώρα με τον παίκτη συγκεκριμένο και στη θέση συγκεκριμένη θα κερδίσει, θα σε βγάλουν μαύρη γάτα. Όχι, κοίτα να δεις. Και αρνητικό να είμαι Παρασκευή Σάββατο, ναι, να μάρ, θα πάω για να μην νιώσει άβολα κανένα συνάδελφο και αισθάνεται ανησυχία. Δεν θέλω, δεν θέλω να έρθω τώρα. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Χαιρετισμού εκεί στα ακριτικά μα νησιά. Να διαβάσω δύο μηνύματάκια πριν πάμε στον επόμενο. Ξέρω ποιο θα διαβάσει, αυτό μου σε μπρίζωσε κατευθείαν. Όχι. Που σου λέει για τον Καμπελά. Όχι, δεν με μπρίζωσε. Λέει Σαμό είναι αλήθεια ή Ράδιο Αρβίλα. Δεν είναι. Α, Σαμό λέει. Ναι, εγώ νόμιζα ότι λέγε Σανό για Καμπελά, ότι μοιράζεται Σανό για Καμπελά. Όχι, ρε, Σαμό, ρε. Α, Σαμό. Καλησπέρα, Σαμό. Σαμό είναι αλλιώ. Λοιπόν, ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, παιδιά, για τον Καμπελά ισχύει, δεν αλλάζει κάτι. Θα τον πάρω πανέκο. Ούτε Ράδιο Αρβίλα είναι. Ούτε και υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις. Άλλωστε ο ίδιος λέει θα απαντήσει εν καιρό και τα λοιπά. Όταν απαντήσει, θα δούμε. Πάμε. 2-10-67-25-7-30. Γιώργο Κακαβουτσάκη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Για μένα λέει. Ένας φίλος λέει, Ντίνο Ράτζα στο σταθμό. Ναι. Ναι, στις 4. Στις 4. Μαζί με τον Γιώργο Κογκαλή. Για πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά εσύ. Καταρχήν πάνω περαστικά. Ευχαριστώ, να σε καλά. Κατά τέλος. Και επειδή μιλάτε για... μόλις τώρα ανακοινώθηκε κρούσμα κορονοϊού στον ΠΑΟΚ. Οχ, από δεκάδες. Δεν σας ακούω καλά. Δυναμώστε λίγο τον ήχο. Δυναμώστε λίγο, παιδιά, τον ήχο από μέσα. Το παλεύουμε, αδερφέ. Τώρα. Ναι. Τώρα είμαστε εντάξει. Ωραία, τώρα μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Έχει κρούσμα... να πούμε την είδηση. Κρούσμα κορονοϊού στον ΠΑΟΚ εν ώψη της Ρεβάνας με τη Γάνδη. Μάλιστα. Κωστάκη, τι κάνετε? Καλά. Ωραία, ωραία. Ωραία, μπράβο. Ο Σπύρος είμαι από την Νίκαια. Το καταλάβαμε. Α, ωραία. Γνωστός Ολυμπιακός, ΑΕΚΤΖΙΣ. Μόνο Παναϊκός δεν είσαι, ρε, εσύ, Σπύρο. Ρε, θα μας τρελανείς. Λοιπόν, το πήρες αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, πες μάλλον λάθος, συγγνώμη. Ναι. Πρώην Ολυμπιακός. Έτσι. Και ΑΕΚ τώρα. Πρώην Ολυμπιακός και τώρα ΑΕΚ. Τι. Πρώην και μετά και ναι, έπαιξε μόνο με το γιο του Λούπου, τον κέρδισε ο γιος του Λούπου και σου λέει εδώ είμαστε. Αυτή είναι η ομάδα. Την Κυριακή με ποιον παίζει η ΑΕΚΑΡΑ μου. Η ΑΕΚΑΡΑ σου παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που, που όποτε τη βρίσκεται την κερδίζετε. Ωάκα, ωάκα. Λοιπόν. Δεν κάνει, δεν είναι η ΑΕΚ. Α, καλά, εντάξει. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εντάξει, Μίτσο, μη βγαίνει. Άστο, εντάξει, το δέσαμε το μάτσο. Έγινε, ρε Σπύρο, έγινε. Άντε, τα λέμε, Σπύρο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή εκπομπή. Έγινε. Για να τα πούμε πάλι σύντομα. Ε, βέβαια, λίμωνο. Τι λες τώρα. Εντάξει, Λούπο, μια χαρά είσαι. Ευχαριστούμε την Ελένη. Άντε, παιδιά, να βγαίνουμε να λέμε και κάτι ουσιαστικό, ε. Ο Δημήτρης Αρετάκης στην κονσόλα του ήχου. Παραγωγή Χρήστος Πρεβεζάνος και η δημοσιογραφική υποστήριξη Ελένη Ανδρικοπούλου που μας είπε και την είδηση. Την επαναλαμβάνω για μια φορά για όσους την άκουσαν. Κρούσμα κορονοϊού στον ΠΑΟΚ. Τι έχει βγει, ότι είναι ποδοσφαιριστής όμως ή είναι, ξέρω, όχι, τέτοια λεπτομέρεια δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Βασική λεπτομέρεια για ενόψη του. Προφανώς, αλλά δεν έχω τέτοια. Παίκτης, ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής. Ναι. Θα δείξει καλησπέρα. Να πάρει κάποιος φίλος, να πούμε ότι το CMP Sports School, το μοναδικό μοναθηματικό αθλητικό σχολείο, ξεκίνησε δυναμικά την πορεία του. Σπούδασε προπονητική σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και personal training δίπλα στους κορυφαίους. Τέλειος Γιανακόπουλος, Γιώργος Λιμιάτης και Κώστας Ντάκουλας μαζί με έμπειρους καθηγητές σας οδηγούν στην επιτυχία και την επαγγελματική αποκατάσταση και προλάβετε. Όσοι θέλετε να σπουδάσετε τώρα γρήγορα πριν βρει προπονητή η ΑΕΚ, γιατί πάντα υπάρχει μια θέση εκεί και για τους απόφοιτους της προπονητικής. Έχουμε προπονητή, φίλε. Καλά, αυτός είναι υπηρεσιακός μας, καταλάβετε τώρα. Μόλις πήρε δύο αποτελέσματα.
Σήμερα έχουμε προπονητή, αυτό λέω. Α, είναι υπηρεσιακό αυτό. Άκου τη ρώτησε ο άλλο τον Τζίλι το μεσημέρι. Το άκουσε. Του λέει, άμα λέει, του λέει κάνει ο Φρυδόπουλο 9 νίκες, δεν θα το κρατήσετε. Αυτό το έχω πει και εγώ, δεν χρειάζεται να το κρατήσει κανεί. Και ο Τζίλι τι απάντησε, λέει, φοβάμαι πω μπορεί να επηρεαστούμε από αυτό. Καλησπέρα, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα παιδιά. Το κρούσμα το είπε το πρωί ο Μίχος και είναι ο Ελκαλντουρί. Ωραία, άμα το είπε ο Βαγγέλης το πρωί. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχει βγει και αποστολή, επειδή δεν πρόσεξα. Αν έχει βγει αποστολή, το καταλαβαίνει και από την αποστολή. Έτσι, ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Κώστα Σάμι, υπάρχει μια φήμη. Αν και νωρίς το καλοκαίρι θα δουλέψει μόνο το 3-4-3 στην προετοιμασία ο Πέτρο. Και η ενίσχυση θα γίνει βάσει αυτού. Γνωρίζει κάτι? Όχι, δεν μπορεί, δεν θα δουλέψει μόνο. Τι πέντε πληροφορίες για το σύστημα πια. Με 3-4-3 θα δουλέψει και τα άλλα συστήματα. Ό,τι ισχύει δηλαδή, ότι έκανε και στη φετινή χρονιά και τις προηγούμενες. Δεν μπορεί να πάει μόνο. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει με τα Γιάννα, λέω, χωρίς να θέλω να τα υποτιμήσει το Καρισιά και να παίζει με τρεις στόπερ. Δεν γίνεται. Τα Γιάννα. Έτσι, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, για πάμε, πάμε στο φίλο. Όχι, αυτός που χάνεται εδώ η γραμμή, ποιος είναι? Κάποιος, φίλος θα ήταν αυτός, δεν μπορεί να ήταν. Τι είναι? Τι έκανα πάλι, να δω το μήνυμα. Κάποιο μήνυμα μου δίνεις εσύ τώρα. Το φίλο τον Γιώργο που εμένα με ρωτάει πριβέ, μιας που δεν είμαι εκεί, επειδή ανησύχησε, για να μην ανησυχήσει και ο Ρετάκης, όχι τίποτα άλλο, που θα διαβάσει ότι Αραούχο, Άμραμπατ και Σιμώσης ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης, θα μπουν κανονικά αύριο στην προπόνηση, έτσι. Για πάμε, καλησπέρα. Να μην έχουμε ανησυχία. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Γεια μας. Πού είσαστε, τι σας γίνεται, χάσαμε. Τι κάνουμε. Ωραία. Σας χάσαμε. Σας περιμέναμε. Για δεν πέστε μας. Δεν ακούω όμως δυνατά. Θα το δυναμώσουμε τώρα μισό λεπτό. Για δυναμώσουμε τώρα ρατάκι να δούμε. Για τι... πείτε τα δικά σας, κύριε Βασίλη. Τι γίνεται. Τι... προς τα αθλητικά έχουμε αύριο τον αγώνα του ΠΑΟΚ στη Γάνδη. Ναι. Δεν είναι αύριο. Ναι, αύριο. Ευελπιστώ ότι θα βάλουμε ένα γκολ. Ναι, ποιοι. Ναι, θα βάλουμε. Οπότε και να φάμε ένα προκρινόμαστε. Ναι, ωραία, εμείς οι Έλληνες, ναι. Τώρα ως προς τα πολιτικά έχω να πω. Πέστε μας, κύριε Βασίλη. Ότι πάμε στον ορθό δρόμο. Βαδίζουμε στον ορθό δρόμο. Η κυβέρνηση έχει πάει όσο πιο δεξιά μπορεί. Ναι, σου, τρεις, ναι. Έχει τρεις ακρεφνείς δεξιούς. Ναι. Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορύδης. Έχει δύο νεοφιλελεύθερους. Κυλακάκης, Κερακάκης. Μην πάει πολύ δεξιά και βγει από το χαντάκι έξω. Δεξιά. Δεξιά από εμάς είναι ο τείχος. Πιο δεξιά δεν μπορούμε να πάμε. Α, δεν έχει τείχο από εκεί. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Στην καλύτερα, στη χειρότερα δεν θα πέσουμε στον τείχο πάνω εκεί να συγκρουστούμε. Εντάξει. Μια ώρα. Έχουμε πέσει στον τείχο, Κώστα. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Βασίλη μας. Να είστε καλά, περαστικά στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Λούπο, πάντα. Λοιπόν. Καλά, καλά έκανε ο άνθρωπος και δεν τα συνδύασε. Άστο καλύτερα. Μην τα βάζουμε στην ίδια πρόταση. Φοβάται ο Λούπος. Σε λίγο σε βλέπω να κάνεις κουμπί με 7 σκόρδα, 10 φλαχτά. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα. 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 Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας, κύριε. Περαστικά, κύριε Λούπο. Να είστε καλά, Δημήτρη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κότσο, για εσάς πήρα. Παρακαλώ. Έχουμε... Λοιπόν, επειδή είπατε χθες για Γιωβάνοβιτς, για μεταγραφές και τα λοιπά. Ναι. Άποψή μου, τρία κέρδη από τον Γιωβάνοβιτς. Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Αϊντόρ. Ναι. Πάει αυτό. Ισοδύναμη έξοδο στην Ευρώπη, οικονομικά. Βέβαια, κανένας από αυτούς τους τρεις, με εξαίρεση τον Αϊντόρ, οι άλλοι δύο δεν τους βάζει βασικούς. Εντάξει. Εξανάγκης μπήκανε. Ναι. Πάει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Πάει αυτό. Δεύτερον. Ό,τι μεταγραφή και να κάνει, ό,τι προπονητή και να φέρει, για μένα η μεγάλη απώλεια του Παναθηναϊκού είναι η προσωπικότητα. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Έχει αποκλειστεί από Λαμία, έχει αποκλειστεί από Καμπάλα. Έχουμε γίνει περίγελος δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, για να επανέλθει η προσωπικότητα δεν πιστεύω ότι έρχεται σε ένα χρόνο. Όχι, θέλει και αποτελέσματα, θέλει χρόνια να είσαι σε ψηλό επίπεδο να διεκδικείς τίτλους, χρόνια, ναι, κλπ. Έχω περιορισμένες ελπίδες και για τον χρόνο, ακόμα και αν πάρουμε το κύπελο. Για την Ευρώπη λες? Όχι, γιατί για να επανέλθει η ομάδα να γίνει Παναθηναϊκός. Δύσκολο. Αυτό θέλει καιρό πάλι. Θέλει πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τώρα βγήκαμε στην Ευρώπη και βγήκαμε και σε έναν όμιλο. Δεν είναι για να γίνει η ομάδα όπως τη μάθαμε. Θέλει. Δεν νομίζω ότι θέλει ένα χρόνο και δύο. Κοίταξε, για να γίνω όπως τη μάθαμε, έχει βάλει και ψηλά το πύχη. Για να γίνω όπως τη μάθαμε, θέλει σκάψιμο από την αρχή και χτίσιμο. Που αυτό δεν βλέπω ποιος το κάνει αυτό.
όπως έλεγε και ο καπετάνιος, οι ομάδες χτίζονται, δεν αγοράζονται. Ναι. Καλά, τώρα δεν αγοράζουμε έτσι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Ε? Τώρα έτσι αλλιώς δεν αγοράζουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ό,τι αυτά... βρούμε. Έγινε. Έγινε λοιπόν. Και Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Άντε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Γκότσο λέει: εντάξει, παιδί, είχε το Champions League και χθε το αποτελέσμα. Άμα δεν μα βάλετε εσεί στην κουβέντα, τι θέλει να πω, παιδιά, στενοχωρήθηκα. Τι θέλετε, που είμαι έξω Κριστιανό. Δεν είμαι μάντη, αλλά στενοχωρήθηκα. Ήθελα τον Κριστιανό. Α, γι' αυτό το λέει. Μάλλον, ξέρω αν το βλέπω συνέχεια εκεί μέχρι να παίζει. Ναι, εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι επόμενο. Εσεί. Ναι, ναι. Γεια σα, παιδιά. Γκότσο, Φώτη από τον δρόμο, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, Φώτη. Άκου λοιπόν τι γίνεται. Δεν θα μπορούσε να πάρω καλύτερη πάσα από τον προηγούμενο. Ναι, κατάλαβα. Τον προηγούμενο φίλο εκεί που μίλησε. Λοιπόν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ανάποδα μου έρχεται ο άλλο. Ανάποδα σου έρχεται. Μπράβο, ρε φιλαράκι, ωραίος. Και ανάποδα και κολοχέριασμα. Έτσι. Αυτό είναι. Τι γίνεται. Λοιπόν. Άκου τώρα τι γίνεται. Βλέπω εδώ στο Μαδούλη και την ΑΕΚ, βέβαια, έκανε μια πολύ ωραία, έτσι, ωραία εύστοχη κινησούλα έτσι, για τον παίκτη που πήρε από πάνω. Βλέπω και τον Ολυμπιακό. Ο Καμπελά μίλησε σήμερα και είπε ότι έχω πρόταση να μου και τα λοιπά. Το παιδί. Ναι. Καλώς να έρθει κι αυτός. Καλό είναι αυτό να έρχονται παίκτες καλοί, να ανεβαίνει το πρωτάθλημα. Και ο Πάοκ λέει μια κίνηση, κάποιο Βραζιλιάνο στο παιδί από εκεί. Κάτι να πάρει από πάνω. Μπράβο. Εμείς τον ύπνο του δικαίου. Εμείς σε εμάς είναι όλα καλά. Όλα καλά. Καλώς καμωμένα. Ναι. Δεν έχουμε λήψεις εμείς. Δεν έχουμε προβλήματα στην ομάδα. Α, ποιος να κοιτάξει από εμάς, αφού δεν υπάρχει κανένας να κοιτάξει. Θα κοιτάξει ο σοφός γέροντας, ο προπονητής που κάνεται σε βαθύ κάθισμα και βλέπει τα παιχνίδια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σε βαθύ κάθισμα κάθεται να βλέπει τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν έχει μια εικόνα, χάνει τη μισή εικόνα καθημένως κάτω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει αυτό. Επειδή κάνετε κουκουντάκια που λέγαμε στο χωριό. Ναι, κούρκουμπα τώρα στο χωριό μου. Στα κούρκουμπα. Έτσι τώρα στο χωριό μου αυτό. Λοιπόν, αντί να έχει λίγο την εικόνα πιο ολοκληρωμένη, τη χάνει η κόρα στη μισή. Λοιπόν, θα έχουμε πάλι το καλοκαίρι τα ίδια, γιατί από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνει από την περιραίουσα ατμόσφαιρα τι θα γίνει, φιλέ. Τι θα γίνει. Εάν μείνει ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν θέλω να πω ότι ούτε να φύγει ούτε να μείνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι προπονητής της Εξέδρας. Ναι. Και ενίοτε και του τηλεφώνου και του πληκτρολογίου. Ναι. Λοιπόν, εάν μείνει λοιπόν, θα έχουμε πάλι αξιολόγηση. Θα γυρίσουν πίσω κάτι δανεικούς που έχουμε στείλει δεξιά και αριστερά, κάτι καπετσίδες, κάτι Ξαβιέρ, κάτι τέτοιο. Αυτοί θα έρθουν, είναι δικοί μας παίκτες. Θα ξαναρθούν πάλι. Δικοί μας είναι αυτοί. Ο Ξαβιέρ, βεβαίως. Ο Ξαβιέρ είναι δικός μας. Κάπου τον έχουμε δώσει σε κάποια άρθρα να πει στα baby. Δεν ξέρω, κάπου τον έχουμε δώσει κάπου. Λοιπόν. Ο Καμπετζής παρεμπιπτόντως εκεί που τον πήγαμε, αυτοί που τον πήραν στην ομάδα εκεί απολύθηκαν όλοι. Λέει, γιατί δεν έχει πάρει λεπτό συμμετοχή ο παίκτης. Ναι, επειδή ο Καμπετζής τι. Τέλος πάντων, ναι. Το χάσα λίγο, τι είπε για τον Καμπετζή, κάπου το χάσα λίγο. Δεν φταίει, λέω, το παιδί, εντάξει. Όχι, είναι φταίει το παιδί αυτό. Μια χαρά, βρήκε συμβόλαιο, ανανεώσαμε, θα δούμε πάλι, θα έχουμε το ίδιο πράγμα να μείνει ο Μακέντα, να φύγει ο Μακέντα, να πουληθεί ο Μακέντα, όχι να μην πουληθεί ο Μακέντα. Και κατά τον Οκτώβριο, όταν θα έχουμε μείνει πάλι 10-15 βαθμούς πάλι πίσω, θα λέμε, θα βγάλει παρέλαση ο Γιωβάνος, δεν θα βγάλει παρέλαση ο Γιωβάνος. Αυτή θα είναι η δουλειά μας, όπως το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Εσύ πιστεύεις θα μείνει ο Γιωβάνοβιτς? Εγώ δεν θέλω να μείνει, αλλά δεν θέλω και να φύγει. Αν είναι να φύγει, να έρθει κάποιος καλύτερος. Αν είναι να φύγει, αυτό να σου λέω, ρε, εσύ. Ίδια κατάσταση θα είναι πάλι, μην νομίζεις. Είτε φύγει είτε δεν φύγει, αφού τα ίδια άτομα επιλέγουν προπονητές, παίχτες, νοοτροπία στην ομάδα. Τα ίδια άτομα. Δεν αλλάζουν τα άτομα που διαλέγουν. Οπότε, ό,τι και να γίνει. Θα βγει τώρα το παιδί που άκουσα χθες που βγήκε μετά από μένα ο Θοδωρής από το Μενίδη. Ναι. Και θα πει πάλι κάνουμε κακό στην ομάδα. Ρε Θοδωρή μου, ρε αγόρι μου, γλυκό. Παναγιώτης ήταν ο Παναγιώτης. Ναι, συγγνώμη, Παναγιώτης από το Μενίδη που βγήκε και είπε μετά, ναι, που είπε ότι κάνουμε κριτικές στην ομάδα. Ότι μια ζωή στον Παναγιώτη, εντάξει, έχει ένα δίκιο σε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ρε αγόρι μου, γλυκό όμως, να σου πω όμως την αλήθεια. Αν δεν τα πούμε και κάποιοι, αν δεν μιλήσουμε και κάποιοι, τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή, αν δεν τη βλέπουμε την ομάδα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε χρόνο. Από τον Οκτώβρη μήνα ρε Κώστα μένουμε 15 βαθμούς πίσω. Και αρχίζουμε τα μιζέρια, η εσωτερική. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ποτέ στις ομάδες για ποιο λόγο βγαίνει αυτό ότι κάνει κακό ο κόσμος όταν θα πει κάτι. Ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω πώς κάνεις κακό στην ομάδα. Σωστός ο Πάνος. Σωστός ο Πάνος. Δεν πρέπει να κάνουμε κριτική. Δεν πρέπει να λέμε τα αυτονόητα αυτά που βλέπουμε. Δεν πρέπει να τα λέμε. Με ποιο τρόπο κάνεις κακό, δηλαδή τους επηρεάζεις την ποιότητα του. Εξαρτάται, γιατί εξαρτάται το πώς το κάνεις πρώτον και δεύτερον. Πώς το κάνεις, όπως βγαίνει ο κάθε. Ναι, άλλο να βγαίνει στο ραδιόφωνο και άλλο την ώρα που παίζει η ομάδα με στο γήπεδο να ακούγεται ένα ου κάθε φορά που πιάνει την μπάλα. Γιατί στον Παναθηναϊκό αυτά ακούγαμε παλιά. Άλλο τώρα που όλοι χειροκροτάνε. Όχι, Κώστα, δεν λέμε αυτό. Να. Λέμε αυτό που λέει ο φίλος. Δηλαδή, αυτό που λέει, ναι, εντάξει, προφανώς. Γκρινιάζει, εντάξει, γκρινιάζει. Ο παδός είναι και βλέπει την ομάδα του Πέμπτη. Θα γκρινιάξει, τι θα κάνει δηλαδή. Θα πει. Και είναι και Παναθηναϊκός. Θα πει τι ωραία που είμαστε.
Τι πρέπει να κάνω όμως, εγώ τώρα, δηλαδή. Υπάρχουν Παναγιώτη. Ποια πρόοδο είδα και τι βελτίωση είδα. Το τσούκουτσου που μπορεί να κάνει. Τα τελευταία 4 χρόνια τι θα κάνει, δηλαδή. Όταν σου λέει ότι χάνω το πρωτάθλημα από το Δεκέμβρη μήνα, τι θα κάνει, θα είναι ευχαριστημένο. Ναι, τσούκουτσου μπολ. 10-12 πάσει να αλλάξουμε μέχρι να βγούμε να περάσουμε την ευλογημένη τη έντρα. Έτσι. Τώρα είναι το τσούκουτσου μπολ. Όχι τότε που ήταν με τον Κούμα και τον Πασινά και τον Καραγκούνι. Τρελώσε τότε τσούκουτσου. Τότε ήταν και αποτελέσματα. Είχε και πρεστίζει ομάδα. Τώρα εδώ χαμό. Λοιπόν. Θέλω να σου πω το εξής, ήθελα να σου το πω αυτό και χθες προχθές, αλλά ναι. Το πρώτο μου ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το είδα, φίλε, το 80. Πότε ήταν το 81 ή το 82 περιβόητο ημιτελικός κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Το 3-2. Με τη σκαριά του με τον Τούρο Νικολάη, λες. Με τον Τούρο Νικολάη, φίλε, έχω πληρώσει το εισιτήριο. Μαύρη αγορά από την Ολυμπιακή. Στο Σαργάνι ήταν, Ναι, με τη σκαριά του Τούρο Νικολάη, ο Σαργάνι που σήκωσε την μπλούζα Σαργάνι και έδινε τη σκαριά. Και έδινε τη σκαριά, ναι. Που έχει δώσει το πέναλτι και ο Σαργάνι έλεγε ότι είναι φάουλ, δεν είναι πέναλτι. Λοιπόν, έχω πληρώσει μαύρη αγορά στην Ομόνοια. Μαύρη αγορά, ρε φίλε. Το θυμάσαι αυτό, μαύρη αγορά στην Ομόνοια. Φίλε, μαύρη αγορά, να βγουν εγώ με 58 στα 59 τώρα, έτσι. Ναι, μαύρη αγορά στην Ομόνοια, τι μου θύμισε τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα, το εισιτήριο 350 ευρώ στην 9 θύρα, ναι. Και το πλήρωσα 750. 750, διπλάσια τιμή το πληρώναμε, ναι. Και τ' άλλο το στέκι μαύρη αγορά που υπήρχε, όπως ανέβαινε στην Αλεξάνδρα. Δραχμές, ναι, όχι ευρώ. Πριν το σουφλατζίδικο. Ναι, δραχμές, τι είπα, είπα ευρώ. Ναι, είπα ευρώ, δραχμές. Ναι. Το άλλο το στέκι. 50 ευρώ, εντάξει. Άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Εν τω μεταξύ ο Μαυραγωρίτης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επειδή προφανώς με κάποιους τα μοίραζε, δεν μου έδωσε το ολόκληρο το εισιτήριο. Και είμαι παιδάκι τώρα 18-19 χρόνια και μου δίνει το μισό. Ναι, άκου τώρα. Μου λέει, φίλε, το άλλο μισό λέει απέναντι στην άλλη γωνία, λέει στον Μπακάκο να το βάλει από τον τάδε. Ήταν και αυτά μου στα καλή. Άκου τώρα τι πει να κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Πάντως εκείνες τις εποχές και πιο παλιά, ναι. Να ξέρεις ότι πολλές φορές τους παίχτες. Επειδή δεν τους δίναν πριν, τους δίνανε μπλοκάκια με 100-200 εισιτήρια στον καθέναν, οι οποίοι τα δίναν σε μαύρη αγορά και πέραν τα λεφτά μετά σαν πριν. Μπράβο. Τα δίναν στους παίκτες επίσημα. Η ομάδα τους έλεγε: πάρετε 100 εισιτήρια, πουλήστε τα και ό,τι βγάλετε δικά σας. Αντί για πριν, δεν είχαν. Λοιπόν. Έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές. Ωραίες στιγμές. Λοιπόν, έγινε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Παλή Παναθηναϊκή, έχουμε ζήσει πράγματα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, έγινε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ 2-10-67-25-7-30. Όχι, δεν έχουμε πει κάτι σε κάποιον να μην βγάζει φίλους συγκεκριμένους στον αέρα. Εντάξει, μπορούμε να κουβεντιάζουμε ψύχρεμα και όμορφα και να τη βρίσκουμε. Βασίλαρος από Γιαννητσοχώρη, ναι, η εξυγίαση φταίει για την εθνική. Ναι, Γιαννητσοχώρη, εξυγίαση. Και για ένα λεπτό, Κωνστακή. Και για Μανολά Παπασταθόπουλο, κύριε Σαμοθράκη, η φυσική κατάσταση, ειδικά του Μανολά, ούτε ο Μαρτίνς δεν θα τον έπαιρνε. Ενώ ο Τζαβέλας και οι άλλοι που παίζουν την εθνική ομάδα είναι καλύτεροι. Βασίλαρε. Τι έχεις να πεις, Βασίλη. Βασίλη, τι έχεις να πεις τώρα εδώ. Στέλνετε μηνύματα, αλλά να ξέρετε τι στέλνετε πρώτα. Να ξέρεις, Βασίλη. Ξέρει. Εντάξει, ρε Κώστα, δεν λέει και κάτι. Ναι, εγώ το ξέρω. Τι δεν λέει. Δεν είναι ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς στη σούπερ κατάσταση. Ενώ είναι οι άλλοι. Όλοι που είναι στην εθνική είναι ομάδα. Αυτό το απαντάω. Αλλά υπάρχει περίπτωση, μην το θέτεις πιο θέσφατο ότι θα έπρεπε στον και καλά να επιστρέψουν. Καταρχάς, εγώ δεν είπα ότι θα έπρεπε στον και καλά να επιστρέψουν. Μπορεί να μην θέλουν να επιστρέψουν. Με αυτό λες. Ότι θα έπρεπε στον και καλά να επιστρέψουν και ότι δεν επιστρέφουν λόγω εξυγίανσης. Όχι. Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Εγώ το έχω πει αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Άλλο λέω εγώ. Λέει ο άνθρωπος. Ο Βασίλωρος ότι ο Μανολάς είναι σε κακή κατάσταση. Ωραία. Ενώ οι άλλοι που είναι αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα, η Στόπερ, είναι σούπερ. Αυτό του απαντάω. Λοιπόν. Μπορούμε, αν θέλετε, παιδιά, να βρούμε τη λύση, να κάνουμε Έλληνα το Σάρλια και να πάρετε το Σάρλια στην εθνική, αφού δεν μπορείτε να βρείτε άκρη μεταξύ σας. Οι εξυγιαντές και οι μη. Καλά κάνω εγώ και δεν είμαι κανέναν. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνάω από Θεσσαλονίκη. Έλα, φίλε. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Λούπο. Ναι. Ναι, ναι, ακούω. Ναι, την Παρσελόνα θα την νικήσουμε ποτέ. Την Παρσελόνα. Το πάω. Πού το πάω. Το κερδίσουμε, την Κυριακή. Ποια Κυριακή. Αυτή που θα έρθω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι. Λοιπόν, δύο-τρεις επισημάνσεις θέλω να κάνω. Πες μου ένα όνομα. Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη. Λοιπόν, επειδή είπε ο κύριο Σαμοθράκη του Ολυμπιακού, είναι ο κύριο Σαμοθράκη. Του Ολυμπιακού. Είναι Ολυμπιακό το παιδί. Ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν είμαι του Ολυμπιακού. Γιατί μάλλον τα ξεχνάει. Όταν πήρε η Εθνική Ελλάδα το Μουντιάλ. Ναι. Μήπως θυμάται που ήταν υπέρ του Παναγιώτη και τη ΣΑΕ. Η Εθνική Ελλάδα δεν έχει πάρει ποτέ το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ, το Ευρωπαϊκό. Το Euro. Α, μπράβο, εντάξει. Ναι.
Για κανένα παίκτη του Ολυμπιακού, για να θυμηθώ. Το Γιαννακόπουλο. Το Γιαννακόπουλο, το Βενετίδη, τον Νικοπολίδη. Ναι. Ο Νικοπολίδης δεν είχε πάει ακόμα. Είχε πάει. Είχε... Δεν είχε πάει. Είχε κλείσει. Ναι, αλλά... Εντάξει, ω παίκτη του Παναθηναϊκού πήγε. Εγώ ήξερα ότι είχε κλείσει και του το έλεγα, αλλά με βρίζανε πανεκκή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ένα λεπτό. Ω παίκτη του Παναθηναϊκού πήγε. Ναι, ω παίκτη του Παναθηναϊκού πήγε. Και τι θέλετε να μου πείτε για να καταλάβω δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι και ο Τζαβέλα και ο Μανολάς Βασταθόπουλο είναι πρώην επαγγελματικέ παίκτε. Τι είναι? Πρώην επαγγελματίες παίκτες. Ναι. Έτσι νομίζω. Εντάξει, απόψη σας. Τι να σας πω. Ναι, δεν είναι. Ο Μανολάς δηλαδή 30 χρονών που είναι πρώην επαγγελματίας. Αν υποθέσουμε ότι ο Παπασταθόπουλος... Για την Ελλάδα... Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εν πάση περιπτώσει το να πρέπει σώνει και καλά... Να λέμε ότι στην εθνική πρέπει να επιστρέψει ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος. Άμα το κρίνω προπονητή, ας επιστρέψουν. Από εκεί και πέρα, να το συνδυάζουμε λίγο με την εξυγίανση και όλη αυτή τη γελιότητα που έχει φανεί και στο πρωτάθλημα. Ποιος έχει ευνοηθεί και ποιος δεν έχει ευνοηθεί. Τώρα ας σταματήσει λίγο. Εντάξει, το λέγαμε στην αρχή τη σεζόν. Εντάξει, τι είπα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Άκουσα λίγο για τον Γιωβάνοβιτς που έλεγε ένα φίλο του Παναθηναϊκού ότι δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Άμα τον είχε η ΑΕΚ, θα είχε 6 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς. Μια χαρά που συζητήσουμε. Η ΑΕΚ η φετινή θα είχε 6 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν είχε τον Γιωβάνο. Αυτό πώς βγαίνει. Αυτό το συμπέρασμα πώς βγαίνει. Ε? Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Για... Αυτό βγαίνει όπως και όπου έχει πάει ο άνθρωπος, έχει κάνει καριέρα, έχει βάλει στόχους. Εντάξει, δεν μπορούμε να φέρουμε όποιο πολιτικό Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολα. Δεν μπορεί να πάρει τον προπονητή. Εντάξει, αλλά έτσι όπως τον έβαλε στο Γιωβάνοβιτς, τον έκανε σε ένα κράμα Γκουαρδιόλα με. Από το Μιλόγεβιτς, από το Γιαννίκη και από κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο. Εσύ, Παναγιώτη, επειδή. Καλά, το Γιαννίκη τον είδε 5 μήνες. Τον Μιλόγεβιτς πότε πρόλαβε να το δει? Αφού πήγε στην Αραβία και τον γιόρτανε. Σόπα μου, ο πρώτο είναι πάει στην Αραβία, παίρνει τα λεφτά και φεύγει σιγά τώρα. Εντάξει, μα και στην Άγια δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων. Παναγιώτη, δηλαδή το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν μόνο ο προπονητής. Καλά ήταν, ο Γιαννίκης ήταν για μένα. Ο προπονητής ήταν, ρε παιδιά, αλλά δεν ήταν το μοναδικό. Και δεν πάει να πει ότι αν είχε άλλο προπονητή θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Να τα βάλουμε όλα λίγο στην πραγματική του διάσταση. Το πρόβλημα της ΑΕΚ όπως και. Είναι μεγάλο ο προπονητής πάντως για την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο. Το πρόβλημα της ΑΕΚ βρωμάει από το κεφάλι. Έγινε, ρε φίλε. Έγινε. Έγινε, γεια. Να σε καλά, παιδιά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια. Άγγελε, πάτε. Έλα, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Φίλος της ΑΕΚ, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, Άγγελε. Εγώ πιστεύω ότι στην εθνική πρέπει να πηγαίνει η καλύτερη. Προφανώς, ναι, καλύτερα πρέπει να πηγαίνουν. Άλλη μόνο. Και η εθνική τώρα έχει το πολιτή και πιστεύω θα βρει τους καλύτερους και θα τους καλέσει. Και γενικώς δεν πρέπει πάντα να μετράμε πόσους είναι έχει από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό και γιατί έχει λιγότερους από εδώ και γιατί έχει λιγότερους από εκεί. Η εθνική πήγε καλά με τον Ρόχο, τον Χάγκελ, πριν το κύπελο. Έτσι. Πήγε καλά με τον Σάντος, πήγε στους 8, γιατί οι εθνικές ομάδες είχαν μείνει λίγο απ' έξω. Δεν μπλεκόσανε τόσο πολύ και αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα προπονητή. Όντως, ήταν λίγο κλειστό κλαμπ η εθνική τότε. Όντως, δηλαδή δεν είχε σχέση με τις ομάδες, ήταν διαφορετικό πράγμα. Ήταν μια παρέα. Αυτό πρέπει να γίνεται, ρε, ναι, γι' αυτό λέω, ναι. Ήταν μια παρέα ανθρώπων, η οποία σαν να έφευγε ξαφνικά από το ελληνικό πρωτάθλημα, σαν να πήγαινε. Με τον Ρεχάγκελ, αν θυμάστε. Με τον Ρεχάγκελ, έτσι. Είχε γίνει χαμός και για τον Γεωργάτο. Για ποιο λόγο δεν ήταν στην εθνική ο Γεωργάτο. Ο Στολτίδης. Ποιο δικαιώθηκε? Ο Λιμπερόπουλος δεν ήταν βασικός ποτέ. Και εγώ τον Γιωργάτο τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Όχι, ο Γιωργάτος μόνος του έφυγε. Ο Ζήκος. Όλα τα παιδιά που μείνανε εκτός, κάτι ήξερε ο Ρεφτάκη. Εντάξει. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τον Αντιποπολιτή να καλέσουμε τον Παπασταθόπουλο, να καλέσει τον Μανολά. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν θέλουν να σπάνε. Ο Αντιποπολιτής όμως πρέπει να είναι αυτό που θα αναλάβει να πάρει αυτή την απόφαση. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κριτική απ' έξω. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Όπως και εκεί. Όταν τους καλέσει, να του πούμε πάλι μπράβο. Δηλαδή, ό,τι κάνει, να είμαστε μαζί του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μονόδρομος είναι αυτό για την εθνική. Αυτό πιστεύω και εγώ, γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια,
αλλά είναι πάρα πολύ καλύτερο. Για το Μανολά, δεν... για το Μανολά ρε φίλε, δεν έχουν περάσει τα χρόνια. 30 χρονών είναι. Εντάξει, ο Σοκράτης ναι, είναι πιο μεγάλος, εντάξει, αλλά ο Μανολάς 30 χρονών. Για τον Σοκράτη το λέω πιο πολύ. Εγώ δεν τόσο για τον Σοκράτη. Λοιπόν, να πω και κάτι για την ΑΕΚ. Ναι. Πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης θα πάει πολύ καλά. Και πιστεύω ότι θα μείνει και στην ΑΕΚ. Πιστεύω. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα, να μείνει για τον χρόνο. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι θα μείνει και στην ΑΕΚ και αν έχει και ένα καλό προπονητή, γιατί αυτό μετράει πάνω. Να δει ένα όνομα να έχετε. Να δει ένα όνομα ένα και όνομα. Να φέρει και άλλα ονόματα. Για να ψηθεί αυτό. Για να ψηθεί και αυτός. Έτσι. Μακάρι. Θέλω να παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Έγινε φίλε, είσαι καλά. Κυρίατσι μου στην Πάτρα εκεί. Ωραία. Να είστε καλά και συνεχίστε έτσι. Να είσαι καλά ρε φίλε. Σαμοθράκη, για χθες σου είπα για Θεσσαλονίκη, λέει... Ο Κίμωνας, άστα, κομπλεξική και τα λοιπά, βλέπουν, αλλά οι διπλαρίες, τέλος πάντων, παιδιά, ένα άστα ρε Κίμωνα τώρα. Άστα ρε παιδιά, είναι, μετά, βγάλετε μια ολόκληρη πόλη κομπλεξική, ας πούμε, και όλοι οι άλλοι είμαστε περάνω. Ξέρουμε τι γίνεται, τα είπαμε. Παιδιά, να σας πω κάτι όμως, αυτό, όταν κάποιος στέλνει μήνυμα με χαρακτηρίζει, είναι δική μας που το διαβάζουμε. Μήτε, δεν υπάρχει, θα λες μια πόλη ολόκληρη. Δεν μπορείς στον αέρα να λέμε. Κομπλεξική μια πόλη ολόκληρη, κάνουμε αυτά που κάνουν οι άλλοι. Καθόλου. Δεν διαβάζουμε καθόλου τα μηνύματα. Γιώργος Παπάς έχει αλλάξει το mail του σταθμού. Όχι. Ναι, έχει δίκιο γιατί δεν διαβάζουμε από το mail μηνύματα. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο κι αυτός γιατί έχουμε μηνύματα τα mail. Πες εσύ στο mail, βλέπω εγώ το. Να μπω εγώ στο mail. Εδώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλώς το Βασίλη. Γεια σου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Γιατί ρε, εσύ, τόσο ωραία, τόσες εξελίξεις γίνονται εκεί πέρα στο. Άσε τώρα με την υπολογαγό δρόσο τώρα, άστο. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Θα ξεκινήσω με την εθνική. Και έχουμε καλύτερους ή εισάξιους από τους Μανολά και τον Βασαθόπουλο. Σαν center back. Εξαρτάται σε τι φόρμα είναι, ρε. Σαν κλάση, εγώ να σου πω εγώ πρώτος. Σαν κλάση είναι καλύτερη. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ο Βασαθόπουλος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ωραία. Πες με έναν αντικατασάτη. Τι είναι του Παπασταθόπουλου. Ξέρω εγώ, ειλικρινά δεν έχω κάτι να ψάξω τώρα και να φέρω στο νου μου. Ας το κάνει ο Ομοσπονδιακός. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε ότι ήσουν ο Ομοσπονδιακός. Θέλω να πω ότι πρέπει να είναι. Ναι, από εκεί και πέρα τους βλέπει, δεν είσαι Παπασταθόπουλο, παράδειγμα, όπως λέει, σε καλή φόρμα. Θα παίξει ο Μανολάς με το Μήτογλου, παράδειγμα. Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Έτσι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τους αποκλείσεις. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν. Πάμε με τον κύριο Σαμοθράκη τώρα, στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι όνειρο έχει δει από πέρσι ο Μαρτίνς με τα τρία center back. Ο Ολυμπιακός είναι μια φύση επιθετική ομάδα, ακόμα και στην Ευρώπη, όπου πέσει, ας το πούμε, θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του και πρέπει να παίζει ή 4-2-3-1 ή 4-3-3. Δηλαδή όταν λέω 4-3-3 εννοώ με τρία, ας το πούμε, αμυντικά χαφ. Ναι. Έτσι, σαν πιο αμυντικά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Και για να παίξεις με τρεις στην άμυνα, όπως έχεις πει και εσύ και όλοι το ξέρουμε, πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά ακραία back, full back που να ανεβοκατεβαίνουν. Και όχι μόνο αυτό, να έχεις παίχτες οχτάρια που να πατάνε περιοχή. Δηλαδή, αν δεις τη Γιουβέντους που παίζει με 30 πίσω, δεν μιλάω τώρα για την κλάση της Γιουβέντους, αλλά μιλάω για τους παίχτες που πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα σε αυτό το σύστημα. Τα οποία ο Ολυμπιακός δεν τα έχει. Και δεν μπορώ να καταλάβω και τους προπονητές που θέλουν να εφαρμόσουν ένα σύστημα όταν δεν έχουν τους παίχτες κατάλληλους να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή, δεν βλέπουν τι υλικό έχουν και να πούν, ξέρεις, σε αυτό το υλικό ταιριάζει το 4-2-3-1 παράδειγμα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό. Εντάξει, το έχω πει την άποψή μου. Καταρχάς δεν ταιριάζει καθόλου στον Ολυμπιακό ένα τέτοιο σύστημα. Με τριστόπερ. Όχι ότι είναι αμυντικογενές σύστημα, γιατί το έχω συζητήσει. Δεν είναι κατά ανάγκη γιατί αμυντικογενές. Ναι, το έχω συζητήσει. Δεν είναι δηλαδή, κάποιοι το φαντάζουν ότι άμα παίζει με τρία στόπερ παίζει αμυντικά. Δεν είναι έτσι. Το συνδέω με το 5-3-2. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν ταιριάζει αυτό το σύστημα. Τώρα, αν ο προπονητής ψάξει και βρει το καλοκαίρι τα εργαλεία που χρειάζονται για να το εφαρμόσει, είναι άλλη ιστορία. Και να το εφαρμόσει πού?
σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Γιατί είπα, μέσα στο Καραϊσκάκι, ξέρω εγώ, με ομάδες Γιάννηνα. Πάλι τα Γιάννα. Τι σου έχουν τα Γιάννα, ρε. Ωραία. Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. Α, και τα λοιπά. Να παίζει με τρία στόπερ. Ακριβώς. Με Παναθηναϊκό πρέπει να παίξει με έξι στόπερ. Δηλαδή, πέρσι στη Λεωφόρο πήγαμε και παίξαμε νορμάλ. Και πόσα έβαλε στο Παναθηναϊκό? Τέσσερα. Και φέτος πήγες με τρία στόπερ και πήγες να πάρεις την ισοπαλία. Να πω και κάτι άλλο. Με τρία στόπερ, παράδειγμα, θα παίξει όταν ο άλλος παίζει με δύο επιθετικούς. Παίζει, ας πούμε, 4-4-2 ή 4-3-2. Και μόνο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, έτσι. Άρα, εδώ, παιδιά, συγγνώμη να πω κάτι. Αλλά και συγνώμη. Στην Ευρώπη πολλές φορές παίζουν με ένα. Ας πω και στους δυο σας. Από τη μία λέτε ότι δεν είναι κατά ανάγκη αμυντικογενές το σύστημα αυτό, το οποίο εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι κατά ανάγκη το 3-5. Απ' την άλλη, όμως λέτε μόνο στην Ευρώπη. Προφανώς εννοείται ότι. Όταν έχεις μια ομάδα με την ποιότητα τη Αταλάντα. Αλλά προφανώς εννοείς μέσα σου το πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα είναι πιο αμυντικογενές. Είναι. Ότι είναι πιο αμυντικογενές. Εγώ λέω δεν είναι. Απλά δεν είναι όπως το θέλουν να το φανταστούν. Εγώ λέω δεν είναι. Εξαρτάται πώς το παίζει το σύστημα αυτό. Δεν υπάρχει σύστημα που είναι αμυντικογενές ή επιθετικογενές. Μπορεί να παίζει 4-4-2 και να είσαι σε καραμπίνα άμυνα, όπως παίζαν οι Ιταλοί χρόνια, 4-4-2. Μπορεί να παίζει 4-4-2 όπως παίζαν οι Εγγλέζοι και να είσαι όρτσα τα πανιά. Πάμε, παιδιά, αέρα να τους φάμε. Δεν, σημασία έχει πώς το παίζει και τι παίκτες έχεις και τι φιλοσοφία έχει η ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν σου κάνει το σύστημα το αν είσαι αμυντικός ή επιθετικός. Μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή, παιχνίδι να παίζει με 3-5-2 ή ξέρω εγώ 3-6-1, να σου πω εγώ, και να λες ότι πώς παίζει επιθετικά έτσι. Να έχεις δύο πλάγιους και δύο χαφ που να κρύβει την μπάλα. Το θέμα είναι ότι εδώ στην Ευρώπη, όταν έχεις τρεις πίσω, έχεις δηλαδή αφαιρείς έναν παίκτη. Αφαιρείς ένα χαφ και στην Ευρώπη συνήθως τα μπακ σου δεν πολύ ανεβαίνουν και γίνεται 5-3-2. Ναι. Ναι, εντάξει. Αυτό ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι τόσο το ότι είναι. Ας το πούμε, η ομάδα πάει στα κόκκινα, όπως λέμε, ξέρω εγώ, δύο χρόνια και για αυτά δεν τα πιστεύω. Δηλαδή, ο παίχτης φαίνεται, άμα είναι κουρασμένος, κάθεται μερικά παιχνίδια έξω, ξεκουράζεται και ξαναμπαίνει. Είναι το θέμα ότι δεν είχαμε καλά εξτρέμ. Πιστεύω εκεί πέρα ήταν το πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος. Δεν είχε καλά εξτρέμ και φάνηκε αυτό. Μπήκε μέσα ο Ροντρίγκες, 2-3 παιχνίδια που ήταν καλά και είδες ότι η ομάδα, η επιθετική της απόδοση ανέβηκε αμέσως. Αν είχαμε καλά εξτρέμ, πιστεύω δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα έπαιζε και ωραία μπάλα και πιο εύκολες και άνετες νίκες θα κάναμε. Και τα μπακ, πιστεύω, και ο Λαλά και ο Ρέαπτσουκ, ίσως να ήταν και πιο ανεβασμένοι. Και κλείνω με το εξής. Πιστεύω ότι ο Ακιμπού Καμαρά σε ένα ρόλο οχταροδεκαριού, δηλαδή box to box. Εκείνη η θέση του, εκείνη η θέση του. Ναι. Να γυρίσει δηλαδή λιγάκι πιο πίσω, να μην είναι παράδειγμα όπως ο Φορτούνης πίσω από το φόρο. Ναι. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να παίξει δεξιά πάνω στη γραμμή που τον έβαλε στα δύο τελευταία μάτς. Εννοείται. Έτσι. Δεν μπορεί να παίξει πάνω στη γραμμή. Τον έβαλε γραμμή. Ναι, τον έβαλε. Ναι, δεν μπορεί να παίξει. Αυτό θέλει. Είναι σαν θέλει, χώρο, Καμαρά, θέλει χώρους εκεί πίσω από το center forward, μπορεί να κινηθεί γιατί μπορεί να κινηθεί καλά. Ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος τις προηγούμενες χρονιές, αν θυμάσαι, αλώνιζε το χώρο του κέντρου. Ναι, καλά, εντάξει. Ένα τέτοιο στυλ είναι. Ναι, αλλά ο Μαντί τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλός. Φέτος είναι πολύ κακός. Φέτος δεν είναι, εντάξει. Εντάξει. Πιστεύω περνάει και αυτό στη κοιλιά του. Ότι, ολόκληρη χρονιά, μια κοιλιά. Αυτή δεν είναι κοιλιά, ρε. Αυτή είναι βαρελόφρον. Εντάξει, τυχαίνει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει. Εγώ θυμάμαι μια χρονιά ο Τζόρτζεβιτς δεν βλεπόταν, για παράδειγμα. Δεν βλεπόταν, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Και μετά τι επόμενε χρονιέ ξανανέβηκε. Λοιπόν, αυτό είναι η γραμμή. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ρε Βάιε, το έχουμε πει για το ξεσκαρτάρισμα. Αμάν αυτή η λέξη ξεσκαρτάρισμα, να την είπα και χθες κάποιος. Δεν υπάρχει ξεσκαρτάρισμα. Αυτό το κάνουμε στον Ολυμπιακό. Το κάνουμε στο λαγό Μαγκάθια. Δηλαδή, για να κάνει ξεσκαρτάρισμα, πάει να πει ότι έχει πολλούς κάρτους παίκτες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάρτους παίκτες. Μπορεί να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά που περιμέναμε. Αλλά όχι και ξεσκαρτάρισμα. Αμάν με αυτό το ξεσκαρτάρισμα. Έχω γράψει και ένα θέμα σήμερα επίτηδες για αυτό το πράγμα. Πανώ. Έχει πει σε εσάς ρεπόρτερ της ΑΕΚ, από τα γνωστά παιδιά που κάνουν εκπομπή στο YouTube, ότι πριν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δύο σύνδεσμοι της ΑΕΚ πήγαν στα γραφεία του Μελισανίδη στην Αιτζίαν και τα είπανε και του είπαν: ή φτιάξει ομάδα ή φύγε, αλλιώς θα μας δεις απέναντί σου. Και τους είπε, λέει, ότι μόλις κάνει το γήπεδο θα ψάξει αγοραστή και θα πουλήσει την ομάδα. Δεν ξέρω. Ούτε το γνωρίζω αυτό, ούτε το
ποιο να το είπε, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί να γίνει λίγο. Το είπε χθε βράδυ ένα ρεπόρτερ Τσάκ που κάνει κουβί στο YouTube. Ναι, πριν το Μπάουκ. Πάουκ. Πάντως με αυτό, με την ευκαιρία τώρα θυμήθηκα κάτι, παιδιά. Γιατί δεν βγάζει κανένα. Ότι υπήρξαν γενικότερα τηλεφωνήματα. Και επαφές. Για επίσκεψη δεν ξέρω. Υπήρξαν τηλεφωνήματα μετά τον ΠΑΟΚ, υπήρξαν. Ναι. Για ό,τι αφορά τώρα, επειδή είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Από εκεί πέρα, αυτό που είπε, Κώστα, συγγνώμη, Κώστα, για να ολοκληρώσω. Επειδή έχω μια είδηση γι' αυτό. Μεριστανίδη, το έχει πει αρκετές φορές ο ίδιος. Ναι. Ότι είναι μέσα στα πλάνα του ότι όταν βάλει την ομάδα στο γήπεδο. Ναι. Όχι, πει και ο ίδιος. Επειδή μιλάγαμε για τον Σοκράτη και τον Μανολά, να σας πω ότι έχω μια πληροφορία ότι κάλεσε τον Δημήτρη τον Νικολάου στην εθνική ομάδα. Ο οποίος έφυγε και πήγε, αν δεν κάνω λάθος, από την. Ποιο το παιδί του Πιτσιρικά που είχε παίξει τότε στη Ριάλ μέσα του Ολυμπιακού, το στόπερ, ναι, ναι, τον είχατε βάλει στη Ριάλ. Έχει πάει στη Βερόνα τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Στη Ριάλ ή στην Παρσελόνα, που τον είχατε βάλει στόπερ βασικό. Με την Παρσελόνα. Το 3-1. Μπράβο, ναι, το θυμάμαι, ναι. Μετά πήγε στην Γερμανία, πήγε στην Ιταλία τώρα και τον κάλεσε και αυτόν στην εθνική ομάδα. Και να πω και κάτι άλλο εγώ, γιατί. Δεν μετράει η εξυγένση, ναι. Πώς, με τον Νικολάου. Όχι, αυτό είναι τη εξυγένση ο Νικολάου. Δεν επηρεάζει εκεί. Όχι, είναι τη εξυγένση ο Νικολάου. Να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι. Λοιπόν, να πω κάτι πάντως, γιατί παιδιά βλέπω ότι πέρασε πολύ στον Τούκου και περιμένετε τον επόμενο Άλκη για να μιλήσουν όλοι. Έγινε ντου από μασκοφόρου στο πούλμαν τη αποστολή του Άρη που πήγαινε για τον τελικό. Για τον τελικό με το. Πώς το λένε, ομάδε K17 με τον Μπάου. Πέρασε αυτό στα ψηλά, επειδή δεν είχαμε νεκρό εδώ η τραυματία. Δεν το σχολιάζει κανένας. Γιατί εσύ περιμένεις να βάλει κάποιο μυαλό. Μα όχι, δεν περιμένω να βάλω μυαλό. Περιμένω από όλους τους υπόλοιπους που είναι πολιτεία, φορείς, δημοσιογράφοι, να μην περιμένουν νεκρό για να μιλήσουν. Είναι εδώ να έχει περάσει τον Τούκο αυτό σε πούλμαν με παιδιά τη Άντερ 17. Δηλαδή, μασκοφόροι λέει, τους οποίους τους ψάχνουν και κάνουν. Εντάξει, τι άποτε. Στη Σπέτσια Νικολάου, έχεις δίκιο, φίλε Τζόρτζ. Παίζει αυτός εκεί φέτος. Ναι, Κώστα, σαν να κάνω μια ερώτηση. Ο Ρόνι, γιατί φαγώθηκε έτσι για πλάκα? Ο Βαψομαλιάς πήρε του κόσμου τις ευκαιρίες και αυτός που έδειξε ότι ξέρει μπαλίτσα. Γιατί δεν έβαφε τα μαλλιά, με συνοπτικές διαδικασίες. Γιατί ο Ρόνι φαγώθηκε? Πού βλητώθηκε αυτό, αφού ήταν βασικό που θες? Να, για πάμε στο φίλο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιώργο. Ρε παιδιά, μην πιάνετε με τις εξηγιάνσεις και αυτά, γιατί κλάτε και εμάς να πούμε τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ακούμε για εξηγιάντες, εξηγιάνση. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε εμείς τίποτα για την εξηγιάνση, εμείς σαν Ολυμπιακός. Ο Γκότζος θα ξεκινάει όλα. Εγώ το ξεκινάω. Δηλαδή ένα πολύ απλό, τον Ολυμπιακό Β, γιατί τον έστειλανε στο Βόρειο Όμιλο? Θα πάνε με τη σειρά εκεί. Του χρόνου θα πάει ο Παναθηναϊκός, του χρόνου η ΑΕΚ. Δηλαδή οι τρεις αυτοί που μπήκανε θα πάνε με τη σειρά στους ομίλους. Αυτό δεν το ξέρα. Ναι, ναι, θα πάνε αλλά με τη σειρά. Αλλά πρώτα στείλαν τον Ολυμπιακό που νομίζω ένα πολύ απλό είναι μεγαλύτερα έξοδα. Όχι, κλήρωση έγινε. Θα πάει δηλαδή τώρα από μια πάντως, χρονιά. Τώρα πάντως που το μάθατε ότι θα πάνε και οι άλλοι δύο, αλλάζει λίγο η άποψή σας? Αλλάζει, αλλάζει. Γιατί εγώ τα δέχομαι. Άμα αλλάζει, αλλάζει. Ναι, θα πάνε αλλά και οι άλλοι. Εγώ κάτι άλλο θα ρωτήσω. Αν ο κύριος Μελισσανίδης πουλήσει το γήπεδο. Δεδομένα έχετε. Για μισό λεπτό, Γιώργο. Τα λεφτά της περιφέρειας θα τα αφαιρέσει από το σύνολο. Γιώργο, μισό λεπτό, γιατί έχουμε είδηση για την εθνική ομάδα. Είναι ο Γιώργος Ολίγκρης. Μισό λεπτό, περίμενε στη γραμμή, έτσι. Ναι, έλα, Γιώργο. Κύριε Λίγκρη. Έχει ανοιχτό φουλ το ραδιόφωνο κάποιος. Κύριε Λίγκρη. Καλά, πάμε με τον Γιώργο στην κουβέντα και αν βγει ο Λίγκρης μιλάμε. Έλα, Γιώργο. Συνέχισε. Παιδιά, κάποιος έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούγεται αντίλαλος φοβερός. Εγώ ναι, δεν ακούω τίποτα. Τα λεφτά της περιφέρειας θα αφαιρεθούν από το σύνολο της πώλησης. Στην ΑΕΚ. Ξαναπέστω, γιατί τώρα άκουγα αντίλαβε. Λέω τα λεφτά της περιφέρειας, αν πουληθεί το γήπεδο από την ΑΕΚ ή από τον κύριο Μελισσανίδη που ανήκει, θα ναι, παιδιά, σταματήστε λίγο την παραμύθα. Η ΑΕΚ πήρε τι, ποια παραμύθα, φίλε μου, ποια παραμύθα. Τόσα χρόνια για το Καραϊσκάκι μα έχετε στείλει ένα σώρο πράγματα. Εμείς να μην μιλήσουμε. Λοιπόν, ωραία. Όχι, να μιλήσει και να πει τι. Ο κύριο Κούγιας είπε ότι ο κύριο Μελισσανίδη θα πει ότι 5,5 εκατομμύρια. Έχει γίνει τίποτα ύποπτο ή τίποτα παράνομο, οτιδήποτε. Πήρε 21 εκατομμύρια από την περιφέρεια. Το 1 τρίτο της χρηματοδότησης του γηπέδου. Ο Παναθηναϊκού το κράτος θα του φτιάξει το γήπεδο. Δεν θα ανοίξει. Πάνω, πάνω. Πάνω, δεν θα ανοίξει το Παναθηναϊκό το γήπεδο.
Δεν θα ανοίξει τον Παναθηναϊκό, δεν είναι το ίδιο. Τη μία μας το λέτε λιόμενο, τη άλλη μας το λέτε προκά, την άλλη μας βρίζετε. Για όλα αυτά που μας ακούσει, μας έχετε σούλει ένα σωρό. Ναι, okay, πρώτα απ' όλα, επειδή μιλάς σε μένα, ούτε σε έχω βρίσει, ούτε το έχω πει λιόμενο. Ούτε δεν ξέρω γενικό είναι, λέτε. Φίλε μου, δεν έχω πρόβλημα μαζί. Γενικό, ωραία. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, το φτιάχνουν και με τη στήριξη της περιφέρειας. 20 εκατομμύρια. Ωραία, δεν ξέρω τι εγώ χαίρομαι να γίνονται γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Αλλά όχι να τα ακούμε και από πάνω. Γιατί και ο Ολυμπιακός όταν διοικούσε το ποδόσφαιρο και είχε την ΕΠΟ, ναι, ξαφνικά ακούμε ότι δεν παίζανε παίχτες του Ολυμπιακού. Αφού διοικούσε και έκανε κουμάντο. Γιατί δεν παίζανε ο Γιωργάτος, δεν έπαιζε ο Σωτήδης, δεν έπαιζε ο Άτζας, δεν έπαιζε ο ένας, δεν έπαιζε ο άλλος. Γιατί δεν παίζανε αυτοί. Ποιος είχε πει. Αφού διοικούσε και έκανε κουμάντο στην ΕΠΟ και στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο και στο παντού. Θα πεις ό,τι να είναι για τις εντυπώσεις. Είχε πει κανείς, είχε γραφτεί ποτέ ότι έκανε κουμάντο Ολυμπιακός στην εθνική ομάδα. Επισάντος, ήταν άνθρωπο του Ολυμπιακού και έκανε κουμάντο Ολυμπιακό για όλα. Ναι, έτσι δεν λέγατε τόσα χρόνια. Μιλάω ξανά για την εθνική. Έχει πει κανεί τίποτα ότι είχε καμία επέμβαση ή καμία επιβολή ή οτιδήποτε για την εθνική. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να σα πω. Καλό μεσημέρι. Τώρα πάμε στον Γιώργο στον Λίγκρι. Τον έχουμε στη γραμμή. Μπορεί να είναι κλήση τη εθνική. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Έχουμε τι κλήσει. Έχουμε 26 ποδοσφαιριστέ. Για λέγε. Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Γιώργος Αθανασιάδης, Γιώργος Τζαβέλας, Παντελής Χατζηδιάκος, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Κώστας Τσιμίκας, Κώστας Αφιλίδης, Δημήτρης Γούτας από Σίβασπορ, Γιώργος Κυριακόπουλος, Δημήτρης Νικολάου, Λάζαρος Ρώτα, Μανώλης Σιώπης, Μάριος Ρουσάη, Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο Χρήστος ο Κουρφαλίδης, Καλιαρή, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, Δημήτρης Λιμνιός, Πέτρος Μάνταλος, Γιώργος Μαστούρας, Τάσος Μπακασέτας, Τάσος Δουβίκας, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμάκης, Ευθύμης Κουλούρης, μετά από καιρό, και Ευαγγέλης Παυλίδης. Πρώτη προπόνηση προγραμματισμένη την επόμενη Δευτέρα. Τον Ιαννίδη δεν τον πήρε? Όχι. Όχι. Εντάξει. Δύο φιλικά είναι, δοκιμάζει κάτι καινούργια. Ωραία. Θα δούμε. Δηλαδή, ποιοι είναι, Γιώργο, δύο φιλικά Ρουμανία, Μαυροβούνιο. Ναι, ποιοι είναι καινούργια πρόσωπα? Καινούρια είναι ο Κουρφαλίδης, ένας, που λείπει νομίζω πως έστω και μια φορά. Νικολάου δεν είναι. Ναι, ναι, Νικολάου. Νικολάου. Και ο Νικολάου, μάλιστα. Ωραία. Αυτή. Έγινε Γιώργο. Βρουσάη, Εκκληθή, όλοι οι άλλοι νομίζω, εντάξει. Ναι. Και παλαιότερα, εντάξει, έχει επανάκληση πέντε από καιρό Κουλούρη. Ο Αθανασιάδης αναμενόμενο. Γιώργο, έχεις μιλήσει με κανέναν το γιατί δεν έχουν κληθεί ο Μανολάς με τον Σοκράτη? Όχι, δεν έχω, αλλά. Ή έχεις κάποια πληροφορία, κάτι? Δεν, αλλά είναι όμως τα πλάνα. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι για τα δύο φιλικά αυτά, αλλά νομίζω πως στη συνέχεια μπορεί να έχουμε. Μάλιστα. Να κληθούν. Ωραία. Εντάξει. Έχει κάνει κουβέντες μαζί του. Έχει μιλήσει. Τελικά είπαμε έτσι, 25-28 Μαυροβούνιο, Ρουμανία Μαυροβούνιο. Μάλιστα. Έγινε Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε, ρε. Λοιπόν, πάμε και εμείς στο διαλυματάκι. Επανερχόμαστε σε 3 και 2, 5 και 2. Μέλα, ρε. 6,5 με 7 λεπτάκια, παιδιά, εδώ. Γεια. Λοιπόν, επιστροφή εδώ. Δεν είμαι εγώ το μουσικό αυτή τη εκπομπή. Εγώ είμαι ακόλουθος εδώ, ακολουθώ. Κανιά παραγγελία κάνω που και που, αδερφέ. Α, δεν με ακούει κανένας. Λοιπόν, κορυφαίος Αρετάκης. Εκτός από ΑΚ είναι και Τερζικός. Τερζικός, ναι, ναι. Και εγώ, Νικολάκη, εσύ που ξέρεις, ναι. Μετρινέ, ένα τραγούδι ζήτησα του Βέρτη χθες. Ο Δημητράκης αμέσως το βάλε. Του εσύ Βέρτη. Μου βγάζει την Παναγία. Του Βέρτη, ναι. Εντάξει, ναι, ξέρει ποιος Νικολάκη, λέω. Ο Νικολάκης. Ο DJ's. Σου βγάζουν την Παναγία να σου βάλουν ένα τραγούδι. Ο άνθρωπος κατευθείαν. Να παίρνει το μαχαίρα που είναι DJ δικό μας παιδί και σου βάζει ό,τι θέλει. Ναι. Λοιπόν, 2-10-67-25-730 ήδη έχει φίλο στη γραμμή. Πάμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Ένα σχόλιο να κάνω για αυτά που ακούμε. Ναι. Ότι η ατιμωρησία εδώ στην Ελλάδα δημιουργεί έπαρση και αλαζονία. Συνήθως, ναι. Η ατιμωρησία. Εάν σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα είχαν βγει το Ολυμπιακός και το ΕΓΑΛ να νικάνε και οι υπόλοιποι να πάνε να κουρευτούν, η ομάδα αυτή που θα ακουγότανε, θα είχε φτάσει η Δέλτα Εθνική. Αλλά εδώ η ατιμωρησία δημιουργεί τέτοια φαινόμενα. Να ζητάνε και τα αρέστα από πάνω.
για το αν θα πουληθεί η Αγία Σοφιά και ποιο θα πουληθεί και τι θα κάνει. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ναι, 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 μια χαρά. Εντάξει, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους αφήσαν ατιμόρητους. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα σήμερα. Ναι. Και να δούμε τα 7 τα σερί και τα 5 τα σερί και τα 6 τα σερί και τα 8 τα σερί. Αυτά. Καλή συνέχεια. Σ' αποθράγια σε αυτά. Έλα, καλή συνέχεια. Τι γίνεται. Πάντως, παιδιά, να πω και κάτι επανερχόμενο στην Εθνική, επειδή διαβάζουμε και διάφορα ρεπορτάζ, ναι, και αριστερά, και επιβεβαιώνουμε και αυτό που είπε ο Γιώργος Ολίγκρης πριν στον αέρα του Over FM, ότι έχει μιλήσει ο Πογιέτ και με τον Παπασταθόπουλο και με τον Μανολά, και είναι και δική τους επιθυμία να μην κληθούν στην Εθνική για να μην επιβαρυνθούν. Έτσι, κάτι το οποίο βγαίνει και από ρεπορτάζ. Εντάξει, έμπειρη. Ερυθρόλευκα σήμερα, κάτσε λίγο Κώστα, μισό λεπτό, ναι, για να, γιατί άλλο η πλάκα. Ναι, εντάξει, ναι, μωρέ, εντάξει, δεν συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, και από το πρωί υπάρχουν ερυθρόλευκα ρεπορτάζ που λένε ότι όντως και οι δύο δεν θα ήθελαν αυτή τη στιγμή να πάνε στην Εθνική. Για να θέτουμε τα πράγματα δηλαδή όπως είναι και το ότι πραγματικά έχει συμβεί. Δύο φιλικά είναι. Και προφανώς κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών και οι ίδιοι δεν ήθελαν να επιβαρυνθούν και να παίξουν στην Εθνική αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία, το λύσαμε κι αυτό. Είμαστε όλοι ως έθνος αγαπημένοι. Δεν έχουμε, δεν μας χωρίζει τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Όχι, ρε παιδί μου, απλά να μην λέμε ναι, πράγματα εντάξει, μόνο για να πετάμε στον ανεμιστήρα, ας πούμε, ναι, τη λάσπη. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε? Εσύ. Λοιπόν, έχω τα θέματα που, στα οποία πρέπει να αναφερθώ και να μπας και βρω κάποια λύση, ναι, και την ακούσουν οι συνακροατές. Καταρχάς το όνομα πες. Α, Μάκης από Νέα Σμύρνη. Νόμιζα, ναι, ότι επειδή μου ζητάνε τα στοιχεία ότι ενημερώνεστε. Σε όλους τα ζητάνε, σε όλους. Ναι, νόμιζα ότι ενημερώνεστε κι εσείς, ας πούμε. Όχι, ότι... όχι, όχι, σε όλους τα ζητάνε, Μάκη. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Όχι εσύ. Ο άλλος. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, Κώστα. Είπες, ναι, ότι το κάνω αυτό για να ξεχωρίζω. Ναι. Λοιπόν, και το ξαναλέω. Δεν με νοιάζει να μας ήξερα, ρε Μάκη, όχι. Δεν με νοιάζει. Εγώ αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ότι το κάνεις για να ξεχωρίζεις. Ναι. Το κάνεις για να λες. Οι 10 να λένε κόκκινο και εσύ να λες άσπρο. Αυτό δεν, και αυτό το κάνεις. Δεν ολοκλήρωσα τη φράση μου. Εντάξει, έλα, ναι, καλά. Πες. Θα το έλεγες αυτό. Ναι. Εάν ο Μάκης που σου μιλάει τώρα, ναι, ήταν κάποιος γνωστός δημοσιογράφος, κάποιος. Ναι. Που όπως λες εσύ. Θα πίστευαν κάποιοι, ναι, ότι ο Μάκης ο Τάδε ξεχωρίζει. Ναι. Μα αφού δεν με ξέρει κανένας. Είναι άγνωστος. Δεν έχει καθόλου σημασία. Άγνωστος. Έχω εμπειρία από τέτοια θέματα. Δεύτερο. Πολλά χρόνια. Άσου τώρα, ξέρω τι σου λέω. Δεύτερο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις κόντρα σε όλους και σε όλα. Δεύτερον. Όταν λοιπόν μιλούσα για το Σεμπά και λέω είναι δυνατόν να έχουμε το Σεμπά στον Ολυμπιακό, ναι, και άκουγα τα μύρια όσα, ναι, έφταιγα εγώ. Ή φταίγαν αυτοί που μου λέγανε ο Σεμπά κάνε τούτο. Εμένα μ' άρεσε ο Σεμπά πάντως, να ξέρεις, έτσι. Σοβαρά το λες? Ναι. Πολύ καλός παίκτης. Καλό εργαλείο. Πολύ καλός παίκτης. Όπως μ' αρέσει και ο Μπουχαλάκης, όπως παιχταράς είναι και ο Σοκράτης. Α, εντάξει, άμα το λες μόνο για να με πικάρεις. Όχι, δεν το λέω για να σε πικάρω. Απλά σου λέω. Όπως και ο Σοκράτης είναι παιχταράς. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι λες εσύ. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Έχεις δικαίωμα να λες ό,τι θέλεις. Άσε με να το πω λοιπόν. Yeah. Να ακούσουν και κάποιοι τι έλεγα. Yeah. Γιατί άλλα λέω, γιατί μόλις με ακούνε, θολώνουν το μυαλό τους και δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Yeah. Εγώ είπα, ο Σοκράτης που έπαιζε στην Arsenal με την απόδοση που είχε, δεν πρέπει να έρθει στον Ολυμπιακό. Yeah. Ένα το κρατούμενο. Yeah. Δεύτερον, μου λέγανε οι δημοσιογράφοι και οι συνακροατές που βγαίνανε ότι τον Σοκράτη τον ζητάει όλη η Ευρώπη. Yeah. Και λέω εγώ, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να το ζητάει όλη η Ευρώπη και να θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό που έχει δηλώσει ότι θα έρθει μόνο για την ΑΕΚ? Και είχα διαβάσει μέσα στο site, σε διάφορα site, ότι επειδή έχει καλή σχέση με τον κουμπάρο του, ένας λόγος παραπάνω να έρθει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή ο Ρωσίδης κανονίζει μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν είναι κουμπάρος του ο τέτοιος ο Ρωσίδης. Πού να το ξέρω εγώ. Το διάβασα. Ναι. Και τελικά είπα. Πού το διάβασε? Πού το διάβασε? Μέσα στο ίντερνετ. Πού? Ξαναρωτάω, πού το διάβασε? Δεν θυμάμαι, σου λέω. Α, μπράβο, έτσι. Έτσι, μπράβο. Εγώ θα θυμόμουν. Διαβάζω διάφορα. Εγώ θα θυμόμουν, γι' αυτό σου λέω. Πού θα το διάβασε? Πού θα το διάβασε αυτό? Μάκη, σου λέω. Έχει σημασία πού το διάβασε. Α, μα το λες, δεν θυμάμαι. Έχει σημασία, αυτό σου λέω. Το ξαναλέω. Να σου το πω και άλλη φορά. Λοιπόν, δύο κουβέντες για τον Γιώργο από το Λονδίνο.
Γιώργο από το Λονδίνο. Εγώ δεν είπα ποτέ ο Ακιμπού ότι δεν είναι παιχταράς. Ίσα ίσα με το που ακούμπησε το πόδι, την μπάλα μέσα στο γήπεδο που τον έβαλε, είπα ο μόνος που θα ξεχωρίσει και θα γίνει στην Ευρώπη μεγάλο όνομα είναι ο Ακιμπού. Εσύ είπες, Γιώργο, ότι τον έπιασα στο στόμα και θα τραυματιστεί. Και τραυματίστηκε. Εσύ είπες ότι θα τραυματιστεί. Δεν είπα εγώ. Ένα το κρατούμενο. Για το Φορτούνι, Γιώργο, Κώστα, που σου είπε χτες. Ναι. Ότι εγώ είπα ότι ο Φορτούνις πάει την μπάλα μπροστά. Δεν είπα όμως ότι βγάζει την ενέργεια που πρέπει να βγάζει. Δεν είχα πει ποτέ εγώ ότι ο Φορτούνις γυρνάει την μπάλα πίσω. Γιατί είπα εγώ και... Όχι, ο φίλος ο Γιώργος από το Λονδίνο το είπε, ο Μάκης έτσι. Έτσι, μπράβο. Να τα ακούνε λοιπόν. Γι' αυτό είπα ότι με ακούνε και θολώνουν το μυαλό τους. Και ίσα ίσα εγώ στο Φορτούνι του βγάζω το καπέλο με πιάνια. Ότι έχει πολύ ταλέντο. Το οποίο αν το ταλέντο αυτό το είχε ο Μασούρας, το είχε ο Ρέαμτσου, το είχε ο... Ποιος θα σου... Αυτοί που χύνουν ιδεώτα ρε παιδί μου. Λοιπόν, να πω και ποιους παίχτες, Κώστα, συμπαθώ από τον Ολυμπιακό. Είσαι. Μα Παπα-Νικολάου ήταν καλός εχθές. Α, θα πω. Επειδή δεν... Για να, σε δω αν είσαι δίκαιος, λοιπόν. Όσοι, επειδή πολλοί ακροατές ακούνε και αυτό το σταθμό και άλλον σταθμό. Ναι. Ίσα ίσα βγήκα χθες και είπα ότι ο Παπα-Νικολάου έκανε το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Άρα είναι λάθος να βγαίνεις να κατηγορείς παίκτες, γιατί θα έρθουν και οι στιγμές που θα κάνουν καλά παιχνίδια. Μα κάποιες στιγμές. Κάποιες στιγμές θα κάνουν καλά παιχνίδια. Έκανε ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγκα. Εχθές το έκανε. Εντάξει. Το έκανε. Και επειδή εγώ δεν έχω την απέτηση ο Παπα-Νικολάου να βάζει 20 πόντους. Έχω την απέτηση να μου βάζει 8, 10, 12. Ναι. Αυτή είναι η επιθυμία που έχω. Τέλος πάντων, εγώ ποτέ. Μα και μόνο σου το είπε. Ποτέ δεν σε έχω ακούσει. Καλός επιθετικά. Ποτέ δεν σε έχω ακούσει να πεις μια καλή κουβέντα για παίκτη του Ολυμπιακού. Επειδή λοιπόν οι ακροατές, θα παρακαλέσω πολύ, όσοι με ακούσανε σε άλλο σταθμό να πούν ότι ο Μάκης βγήκε και τα είπε. Και το λέω και τώρα. Μπράβο του. Και μακάρι όχι έτσι να παίζει. Στη μισή απόδοση να έχει η Κώστα θα είναι ευχαριστημένος. Ναι. Τη μισή χθεσινή απόδοση. Λοιπόν, είπαμε, Σισε, Ρέαμτσουκ, Βαλμπουενά, Μαντί Καμαρά, Ακιμπού Καμαρά. Ο Μαντί, και λίγο εμβυλά να πω. Ο Μαντί, ναι, ο Μαντί είναι, καλός φέτος. Πάω και στον Κίτσο. Όχι, δεν είπα δεν είναι καλός. Ποιοι είναι καλοί παίκτες, λέει, παιδί μου. Λέω ποιοι είναι. Επειδή ρώτησε ποιου συμπαθώ. Ναι, ναι, δεν συμπαθώ άνθρωπο, λέει, στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Όχι, δεν είπα έτσι. Λέω, όχι, ο Γιώργος το πέρε. Ο Λονδίνος το είπε. Ο Λονδίνος. Ο Λονδίνος. Έτσι τραβάμε. Το Τσιμίκα που όλοι τον κατηγορούσαν. Τον έχει πει καμπούρι. Το Τζιμίκα που πήγε εκεί, έλεγα μην τον διώχνετε, κρατήστε. Ρε Μάγκη, τον έχεις πει καμπούρι τον Τζιμίκα ο καμπούρης. Εγώ έχω πει τον καμπούρι. Έτσι πάει. Τι να πω ρε εσύ. Ήρθε ο άλλος ο Χρήστος τώρα από τη Νέα Σμύρνη, συμπαριακό συμπολίτης. Ρε Χρήστο, πότε βγαίνεις να αναφέρεις το όνομά μου. Μάκη, έλα, εντάξει, πάμε γιατί έχει άλλη γραμμή. Έλα, παιδιά, πάμε για να προχωρήσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια. Ντίνο, ράτζασε λίγο εδώ, έτσι, στο στούντιο, μην τα ξεχνάμε. Θα χωρέσει. Το στούντιο είναι ψηλοτάβανο. Κότζο, σε θέλω φωτογραφία με Ντίνο Ράτζα, ε. Ο Κογκαλίδης θα τον έχει εδώ. Θα κομπλάρει ο Ράτζα να βγει δίπλα μου, ρε φίλε. Για πάμε, καλησπέρα. Ναι. Γεια χαρά. Γεια. Παιδιά, συγγνώμη για το βήχα, αλλά είμαι χάλια. Ναι. Καταρχήν, τον Πάνο θέλω να μιλήσω. Έλα, ρε. Σ' ακούει, ο Πάνο. Έλα, παλικάρα μου, με ζούσα το χάρτη και σου εύχομαι περαστικά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ και σύντομα όρθιος και να είσαι σε επάλξεις. Να σε καλά, ρε. Σε πάρω, κύριε Σαμοθράκη. Σας ακούω, παρακαλώ. Χάρη στον καιρό σου με αυτού που μιλάς. Όχι, δεν είναι έτσι. Εσύ. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι. Άκου να σου, να σου πω ένα λεπτό. Να βγει ένα που μ' άκουσε. Μονάχουσα στον 94,6 και έλεγε ότι οι δημοσιογράφοι όλοι. Καλύπτουμε τον Παπα-Νικολάου. Εντάξει, κοίτα, δεν χάνουμε ούτε καιρό. Τίποτα. Ο καθένα. Ανοίγουμε τις γραμμές και έχουν δικαίωμα όλοι να εκφράσουν την άποψή τους. Αρκεί να κρατάμε ένα επίπεδο. Δεν χάνω ούτε τον καιρό μου ούτε τίποτα. Σέβομαι όλους όπως και θέλω να με σέβονται όλοι. Ναι, αλλά εάν είναι αυτός ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Εντάξει. Εάν αυτό είναι ο Ολυμπιακός, ο Μαλάκας. Όχι. Άντε, γεια σου, ρε. Πάμε, όπα. Όπα, παιδιά, σας παρακαλώ. Εσείς. Σας παρακαλώ. Έλα, ρε, γάμο το. Ηρεμήστε λίγο, ρε, παιδιά. Όχου. Μα την Παναγία, δηλαδή.
Τι να πω, αυτό, αυτό ξεκινάει πάντα όταν ένας ακροατής θα αναφέρει το όνομα κάποιου άλλου. Βγήκε ο Γιώργος από το Λονδίνο, βγήκε ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη και είπε ο άλλος. Παιδιά, ο καθένας να λέει την άποψή του, δεν ενδιαφέρει τι έχει πει ο άλλος. Εντάξει, μπορούμε να σχολιάζουμε και τίποτα, κατάμε και ένα. Εντάξει, Τζίμι, να σχολιάζουμε. Όχι, τι είπε ο άλλος, ρε Κώστα. Ναι, εντάξει, ναι. Διότι αντικειμενικά οι κουβέντες, οι ποδοσφαιρικές κουβέντες έτσι γίνανε αίρεση πάνω. Όχι, ναι, εντάξει, πρέπει εμείς οφείλουμε γιατί, να το. Γιατί, να σου πω κάτι, κάτι που θα πει, ξέρω εγώ, θα πει κάποιος, ξέρω εγώ, ότι δεν μ' άρεσε. Κώστα, για την εκπομπή υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι τρεις. Ναι, εντάξει, εμείς το συζητάμε. Εμείς οι τρεις, τέλος. Φιλία και Παύλα, εκεί οφείλουμε να το σταματάμε. Όταν κάποιος αναφέρεται σε κάποιον άλλο, θα του λέμε, όπα, κόψε, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ο άλλος, πες εσύ τι θες. Ναι, και τελειώνει και η ιστορία. Θέλω να πω ότι, άμα είναι λίγο πονηρός, μπορεί να λέει, εγώ λέω αυτό που θέλω και στην ουσία να απαντάει στον άλλο. Γι' αυτό στο λέω, δεν το γλιτώνει. Α το πει πονηρά τότε και διακριτικά. Ναι, δεν το γλιτώνουμε. Πάνω Γεωργιάς, για σένα είναι το μήνυμα. Τι έκανα. Ομορφόπεδα, καλό μεσημέρι. Για μένα, ναι. Εντάξει, άμα είπε ομορφόπεδα. Το ήμουν είναι για μένα, έχει και καλό γούστο φίλο. Μπράβο. Φυσικά. Τι θα είναι. Παιδιά, δεν μπορούμε να κλείνουμε. Όπως και το Τζίμι προηγουμένως που διάβασα ένα Τζίμι. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα και θα γίνουμε μπάχαλο. Εντάξει. Ας ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Ξέρουν αυτοί ποιο είναι το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους θα είναι μια ζωή Ολυμπιακός. Πολύ απλό. Ό,τι θέλει αρκεί να μην είναι προσβλητικός. Ακριβώς, και... ακριβώς. Όσο κοιτάνε τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη και δεν κοιτάνε τις ομάδες να φτιάξουν καλή ομάδα, αυτά θα γίνονται. Από εκεί έλα, πέρα, τώρα, φίλε, μην κάνουμε... Ναι. Πού όχι, κολλάει τώρα αυτό, σε ένα, σε ένα μήνυμα, εντάξει. Σε ένα που λέει ο Λοδρόσο, λέει για την Παγκαμότο. Εντάξει, έχεις δίκιο, αδερφέ. Σε ένα μήνυμα. Κάλασα τη... Το κύριο ναι, μωρέ, είπα τη λέξη γαμότο. Και τι έχουμε συνηθίσει διαφορετικά σε ένα λεπτό. Εντάξει. Έχουμε συνηθίσει να είσαι σερ. Σερ, σερ είμαι πάντα. Και μάλιστα, όπως έλεγε και ο ποιητικό της αστυνομίας πόλεων και όχι της χωροφυλακής. Ναι, φίλε, το γάμο το ρέσι Νίκο δεν είναι. Βυσιά, εντάξει. Εδώ άλλος βγήκε και είπε κουβέντες. Προσέξτε λίγο τις συμπεριφορές. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γιώργος Λονδίνο. Γεια σας, Γιώργο. Γιώργαρα, τι έγινε. Πρώτα απ' όλα, πριν κάνεις μια κριτική, θα πρέπει να ακούσω αν εγώ είπα κάτι στην εκπομπή σου. Μα γιατί έκανα κριτική σε σένα. Γύρισες και είπες ότι βγήκε ο Γιώργος από το Λονδίνο και είπε κατά του Μάκη. Κάνεις λάθος. Όχι, ρε φίλε, πότε το είπα αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο. Τώρα, προέναντι αυτό. Κάνεις λάθος, Γιώργο μου. Είπα το εξής και το επαναλαμβάνω και τώρα. Λέω, όταν βγαίνει κάποιος ακροατής όπως ο Μάκης και λέει, είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο αυτό, είπε ο ένας από το άλλο εκείνο, είναι λάθος να τον αφήνουμε. Αυτό είπα. Ναι, μα αυτό είπε, Γιώργο. Εντάξει, άμα το είπες έτσι, εγώ σου λέω λοιπόν στην εκπομπή του Όπερ, εγώ δεν είπα. Όχι, όχι. Βγήκε χτες ο Μάκης στην εκπομπή του. Ούτε είπα. Στη δικιά μου βγήκε χτες στον Αλφα, στον Αλφα 989 βγήκε χτες. Στον Αλφα του Γκότζου και εγώ είπα, ούτε και πρόσεξε εκείνο ο Κώστας να με διαψεύσει. Και βγήκα στον αέρα και λέω, συμφωνώ με τον Βασίλη τον Πλαταμούνα ότι η κριτική που κάνει ο Μάκης δεν είναι σωστή. Κανένα δεν επιτρέπεται να βρει κανέναν. Συμφωνεί, Κώστα ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Και γύρισα και είπα, επειδή λέει ότι πρώτα απ' όλα λέει, είπε αυτή τη στιγμή Κώστα και σε επικαλώ μάρτυρα. Λοιπόν, δεν είπε για τον Ακυμπού όταν ήταν ο Διονύσης εκεί πάνω, ήσουν και εσύ εκεί. Δεν το θυμάμαι. Και γύρισα και είπα, ρε παιδιά, αφήστε τον Ακυμπού. Μας έχει τραυματίσει δύο φορές το Φορτούνι, μας έχει στείλει στα πιτς το μπουχαλάκι. Αφήστε τον Ακυμπού. Έτσι, γιατί έτσι, θα τραυματιστεί. Αυτό δεν είπα. Ναι, ρε Γιώργο, έτσι είναι, αλλά να σου πω κάτι. Σταματήστε κι εσείς να ασχολείστε με το Μάκη, να σταματήσει και ο Μάκης. Δεν ασχολούμαστε, ρε φίλε. Δεν ασχολούμαστε με το Μάκη. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Άμα σου το πω έτσι και συμφεροντολογικά, μπορεί να κάθομαι εδώ και να απολαμβάνω δύο-τρεις Ολυμπιακούς να μπαλούν μεταξύ του. Σώπα, μου αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Άκουσε με λίγο να πω. Δεν μ' αρέσει γιατί θεωρώ ότι το επίπεδο τη εκπομπή μπορούμε να το ανεβάσουμε. Επειδή δεν είναι ιστορία, κοίταξε να δει. Συμφωνώ σε αυτό που λες, όπως το λες σαν εκπομπάρχης. Αλλά κοίταξε, αυτή η ιστορία δεν έχει ξεκινήσει ούτε τώρα ούτε προ ένα μήνα. Όταν βγαίνει ακροατή, άκουσε λίγο, Μάκη. Άκουσε με λίγο πάνω, σε παρακαλώ. Εγώ είμαι ακροατή στο σταθμό σου και βγαίνω τώρα δύο χρόνια. Είναι δυνατόν να βγω εγώ και να πω ότι έπιασα τον τάδε παίκτη τη ΑΕΚ του Ολυμπιακού και του είπα ότι πρέπει να παίζει έτσι και στο παιχνίδι. Γιατί αλλιώς δεν είναι καλός παίκτης. Αυτά τα έχει πει ο Μάκης, δεν τα έχω πει εγώ. Ο Κώστας είναι εκεί. Να με διαψεύσεις, Κώστα, άμα λέω ψέματα. Και νομίζεις εσύ ότι ο Φορτούνης και ο κάθε Φορτούνης θα κάτσει να ακούσει τώρα τι του λέει ο Μάκης. Άλλο αυτό. Αλλά ο Φορτούνης και ο κάθε Φορτούνης ακούνε άλλους και άλλους τώρα. Μην πιάσουμε τη διακουβέντα. Το χθες ακούνε οι ποδοσφαιριστές. Όταν δεν έχεις ακουμπήσει τόπι στη ζωή σου. Είναι, πώς να το πω, δεν θέλω να χαρακτηρίσω άνθρωπο. Βγες, κάνε μια κριτική σου και πες δεν μ' αρέσει ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει. Δικαίωμά σου να μη σ' αρέσει. Το να μου λες ότι θα πάω να του πεις σε ένα πρακτορείο πώς θα παίζει μπάλα ο Φορτούνης,
Εάν μαρκάρει, αν πρέπει να βγαίνει πιο δυνατό στη φάση, αυτό το θεωρώ. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι όταν του είπα εγώ και παρεξηγήθηκε ότι αυτά τα κάνεις για να ξεχωρίσεις από τους άλλους, έτσι μπορεί να λένε οι άλλοι κόκκινο 10 και εσύ να λες άσπρο, ας αυτό καταλήγουμε. Εντάξει, ότι θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει τη φιγούρα, τη λεζάντα, τη ξέρει τι. Εγώ ξέρω αυτό, ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο. Αναπαράγουμε την ίδια κουβέντα τώρα. Τι, δεν καταλαβα. Για τον Παπα-Νικολάου που του πες 100% μαζί σου, Κώστα. 100%. Τον έχω ακούσει εγώ στο σπορεφέ. Εμένα γενικά δεν μου αρέσει να κατηγορώ είτε ποδοσφαιριστή είτε μπασκετμπολίστα. Παιδιά, παρατράβηξε τώρα το θέμα. Κάτσε ρε. Παρατράβηξε. Ναι, αλλά πρέπει να. Κοίταξε, ωραίες εξηγήσεις, Γκότζο. Μια και καλή, καθαρίσουν τα νερά και πάμε παρακάτω. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν εσύ που είσαι ο Σαμοδράκη. Ο Πάνος εκεί, ο οποίος είναι τη ΣΑΚ. Εσύ που είσαι του Παναθηναϊκού που κάνει του ρεπορτάζ. Εσύ δεν τολμάτε να πείτε για έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ του Ολυμπιακού, ότι θα πάτε, πιάστε να του πείτε εσείς σε ένα πρακτορείο ή οπουδήποτε αλλού, όταν πέσει μπάλα. Πάντως, σοβαρά. Υπάρχει μια ωραία πρόταση εδώ πέρα από ένα φίλο. Γιατί δεν τους δίνετε να ανταλλάξουν τα τηλέφωνά τους και να μιλούν μεταξύ τους. Όχι, μόνο. Και να τα βρούνε. Να βγάζουν τα γούστα τους και τη μαγκιά τους εκεί. Ο Γιώργος μόνο με τον Καναρίνη μιλάει. Έτσι. Σας περιμένω για τη συνέχεια, αλλά σας περιμένω και αύριο μετά το ματσάκι. Έχετε μάτσα αύριο. Για να δεις όμως πόσο κύριοι είμαστε. Πρώτα καθαρίσαμε το πεδίο, παίξαμε για σας, κουράσαμε τους αντιπάλους για να πάτε άνετα στην οκτάδα. Και αύριο που θα γίνει το ματσάκι θα έχουμε τα περαιτέρω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ραδιόφωνο χαμήλωσε. Ο Μίτσος είναι. Δεν ξέρω. Καλησπέρα. Χαμήλωσε ραδιόφωνο. Τώρα θα έρθει. Καλησπέρα. Σιγά σιγά μην βιάζεσαι. Δεν θα έρθει ο άνθρωπος. Τι θα γίνει ρε παιδιά αυτός ο Χατζηγιάννης. Χαίρετε. Γεια σου ρε Μιτσάρα. Χαμήλωνε το ραδιόφωνο ρε. Το ραδιόφωνο. Θα τα πούμε όλα ρε. Όλα. Όλα θα τα πούμε. Όχι, τα είπε στον Κότσο χθες. Όχι, όχι, θα ξαναπεί άλλο το ένα. Τι σημασία έχει αυτό, δεν έχει. Όλα. Λέγε Μιτσάρα. Πραγματικά. Αυτή η ατιμωρησία που υπάρχει. Έτσι. Έπρεπε ο Ολυμπιακός να είχε πάει Δέλτα Εθνική. Δέλτα. Ερασιτεχνικό. Πρώτον. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί αυτά που έχει κάνει είναι εγκλήματα. Το πρώτο έγκλημα. Το ξέρετε ότι. Είχαν γίνει. Ναι. Τα 2 δισεκατομμύρια από την Τράπεζα Κρήτη ήταν λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι. Έπρεπε να είχε πέσει ο Ολυμπιακός Δέλτα Εθνική, ναι ή όχι. Ναι. Ήταν λεφτά του ελληνικού λαού αυτά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Το 1992 ναι. Χαριστήκανε κάποια χρέη στον Ολυμπιακό από τον Γιώργο Μητσοτάκη. Ναι. 9 δις. Ναι. Ποιος τα πλήρωσε αυτά. Ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε με φόρους. Ναι. Και αυτό ήταν σκάνδαλο. Mm-hmm. Έπρεπε να είχε πέσει ο Ολυμπιακός. Σκάνδαλο ή σκάνδαλο. Σκάνδαλο, όπως λέει ο Μάνταλος. Σκάνδαλο. Να. Εντάξει, ναι. Γιατί 9 δισεκατομμύρια τα χάρισε ο Γιώργος Μητσοτάκης στον Ολυμπιακό τα χρέη αυτά. 9 ναι. δις. Πάμε, παρακάτω. Και έπρεπε να έχει πέσει ο Ολυμπιακός Δέλτα Εθνική. Πόσες φορές να πέσει. Που παραμένει στην Αλφα Εθνική είναι σκάνδαλο. Κοίτα, και να πέσει ο Ολυμπιακός πάλι δεύτερο. Σκάνδαλο είναι. Και να πέσει ο Ολυμπιακός στην Γάμα Εθνική πάλι δεύτερο θα έρθει να ξέρει. Έτσι όπως είσαι σε αυτήν την κατάσταση. Κοίταξε. Μέχρι τέλους. Με λεφτά του Εθνικού λόγου δεν πρέπει να παίζει κανείς. Ναι. Ήταν 9 δισεκατομμύρια. Τα χάρισε ο Γιώργος Μητσοτάκης, χάρισε χρέη. Στον Ολυμπιακό 9 δις το 1992. Έγινε ρε Μίτσο. Κάτσε ρε Σιφίλ, κάτσε ρε. Γιατί κόβεται ρε τις φωνές που υπάρχουν τσαρνές. Με λεφτά του ελληνικού λόγου δεν πρέπει να παίζει. Έτσι. Είναι σκάνδαλο, είναι έγκλημα. Έγινε. Λοιπόν. Έγινε Μίτσο, καλό μεσημέρι. Μίτσο, άμα παίξει Μπαρτσελώνα, ΑΕΚ, στο μπάσκετ, ποιος θα κερδίσει. Και να πω και ένα άλλο. Αύριο, ξέρετε ποιο μάτς έχει 10 παρατέταρτο στο Open. Ποιο. Γκότσο. Ποιο. Πέμπτη αύριο. Στο Open. Ναι. Πέμπτη αύριο. Ποιο μάτς έχει. Ενημέρωσε από την Ουκρανία έχει το Open συνέχεια. Πορτογαλία-Τουρκία. Πορτογαλία-Τουρκία έχει το Open. Ναι, 10 παρατέταρτο αύριο. Ο Σάντος. Θα το δω εγώ. Τον μπαράζει αυτό. Όχι. Μπαράζει αυτό. Όχι, όχι, είναι για το κανονικό αγώνα είναι. Ναι, για το κανονικό είναι. Έλα, καλό μεσημέρι. Έλα, γεια. Πάνω αυτό είναι τον μπαράζ. Ναι, ρε, ποιο είναι. Μάλιστα, και από ότι αυτό είναι διπλή αγώνα, έτσι. Και περιμένετε από αυτή την έκβαση, ναι. Αν ξέρω εγώ θα. Καλά, τώρα περιμένουμε. Αυτό είναι πολύ. Ναι, ενώ ρε παιδί μου είναι από τα μάτια που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ με την έννοια ότι. Εντάξει, βέβαια, μην παρακαλάτε εσείς να αποκλειστεί ο άνθρωπος, τον κάψετε και να τον πάρετε. Ναι.
Ναι, πάμε στο φίλο. Τι, όχι. Σε διάλειμμα πάμε. Α, σε διάλειμμα. Πρώτα και μετά στο φίλο, ναι. Τι άλλες θυσίες να κάνω πια, μέχρι το γιο μου κόβω για να πάμε. Να σου πω, Πανώ. Πρώτα απ' όλα, επειδή θα μας κάψει το κεφάλι ο Μίτσος. Ναι, το αυτό σου πω. Άστο, μην το λες. Αυτό θέλουμε. Μην το λες, ρε. Άστο, ρε. Θα πάει ο Μίτσος. Αύριο έχει Europa Conference. Θα στηθεί. Ναι, 24 Τρίτου είναι το Πορτογαλία. Θα στηθεί, θα χορτάσει πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία. Αύριο ο Μάκης θα στηθεί στο Open. Να περιμένει το μάτσα, περιμένει. Και θα βγει τον Αυγερινό από τη Μόσχα και τον Άλλο. Άκουσα, ξέρεις, και λέω, ρε φίλε, πώς πέρασαν οι μέρες. Μας έκανε μπάχαλο, μας έκανε. Μια χαρά είναι, τα έχει πει όλο ο Μητσαράς. Πώς πέρασαν οι μέρες. Καλησπέρα. Και να σου πω κάτι, ήταν και επικής με τον Ολυμπιακό. Τώρα, στο τεχνικό έπρεπε να τον βγάλει. Σας ακούμε, καλησπέρα. Λοκέσκο. Καλησπέρα. Έλα, καλώς τον. Θα ήθελα τον Λούμπο περαστικά σου. Ευχαριστώ, φίλε. Εγώ θα ήθελα να πάρω για ένα τηλέφωνο που πήρε κάποιος, είπε για το γιο μου ότι είναι Ολυμπιακός και ο Λοκέσκο και τα λοιπά. Εγώ κανένα καημό δεν έχω. Εγώ τα παιδιά μου τα έχω ελεύθερα να αποφασίζουν μόνο. Ναι, μωρέ, εντάξει. Και όταν μιλάνε δεν είναι έτσι. Εγώ δεν μίλησα για κανένα τέτοιο. Έχεις δίκιο, εντάξει. Εδώ κάνουμε εκπομπή, μιλάμε, αλλά παιδιά δεν αναφέρουν. Και άμα πήρε κάποιος και έκανε αυτό το πράγμα, είναι απαράδεκτος, έτσι. Δεν ξέρω πότε έγινε. Έγινε χθες αυτό. Ναι, μωρέ. Εντάξει. Είναι απαράδεκτος και τα παιδιά δεν τα ανακατεύουμε. Εγώ είπα για τον Ολυμπιακό ότι είναι καλύτερος πριν το πρωτάθλημα. Και να μην το έλεγε, δεν έχει κανένα, αυτό, δεν έχεις κανένα το δικαίωμα να πιάσει το παιδί στο στόμα του. Δεν επιτρέπεται. Έχεις δίκιο τώρα. Εντάξει, τελείωσε. Γιατί να έχω καημό, γιατί επειδή είναι Ολυμπιακό και καλά κάνει που είναι Ολυμπιακό. Ναι, μωρέ, σιγά μην δώσει λογαριασμό. Τι είναι το παιδί. Σιγά μην δώσει λογαριασμό. Σε κανένα. Καημό τον έπιασε αυτόν. Αν είναι Ολυμπιακό, καλά κάνει. Εγώ δεν αποφασίζω σήμερα και τα παιδιά αποφασίζουν μόνο αυτό. Τι θα κάνει. Αυτά θα ήθελα και άλλη φορά. Έχει ένα σε καλά. Ντίνο, ράτζασε λίγο, έτσι το επαναλαμβάνω. Με τον Γιώργο Κοκαλίδη στην εκπομπή. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ. Για τον Κοκαλίδη λες. Και ο Κοκαλίδης μαζί. τώρα πώς θα χωρέσουν να μπουν εδώ δεν ξέρω στο στούντιο, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, ό,τι κερδίζει. Θα γίνει μάχη. Να σου πω κάτι τώρα. Είναι απλά τα πράγματα. Ό,τι χάνει ο Κοκαλίδη σε ύψος το κερδίζει σε μήκος. Τον έχει πάει τον άνθρωπο. Με έφαγε και εμένα, κρύο. Καλησπέρα. Πρόσεχε. Ναι, καλησπέρα. Τι. Γεια σου, Θανάση. Ο προπονητή, θέλω να πω για την εθνική, ο προπονητή θα κριθεί από το αποτέλεσμα, όχι από τι κλήσει. Πρέπει να αφήσουν να κάνει τη δουλειά του ο συγκεκριμένο ο καινούργιο προπονητή, γιατί και ο παλιό σίγουρα έχει δεχτεί κάποιε πιέσει. Γιατί αν θυμόμαστε παλιά, α πούμε, είχε καλέσει του Βάρνα και μα λέγανε ότι είναι καλύτερο από το Μανολά. Ή έπαιζε, ας πούμε, για νωρίς και ήταν στον πάγο τη Μίκα. Δεν νομίζω ότι είπε κανένα ότι ο Βάρνα. Έτσι λέγανε τότε. Είναι καλύτερο από τον Μανολά. Γι' αυτό το λέγανε, είναι πολύ όμω. Λέγανε. Ναι. Το λέγανε, δεν λέει κάτι, Θανάση. Το λέγανε όμω, τι να κάνουμε. Εντάξει. Δηλαδή θέλω, αυτό θέλω να πω. Ότι κάπου δηλαδή έπαιρναν και το χέρι του. Ο προπονητή θα δουλέψει και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα δείξει. Μπορεί να μην του ταιριάζει στο σύστημα ο Παπασταθόπουλο με τον Μανολά. Δεν λέω για το Σιώβα που δεν έχει ομάδα. Και να θέλει να δουλέψει ένα διαφορετικό σύστημα. Θα τον δούμε. Δεν χρειάζεται τώρα να χωριστούμε να κάνει αποτελέσματα η εθνική. Και όσον αφορά αυτό, εντάξει, βγαίνει ο Γιουρμίτσος και λέει, ας πούμε, κάποιος να πέσει ο Ολυμπιακός. Ρε παιδιά, ΑΕΚ από το 2014 παίζει με καινούργια φημή. Έλα τώρα, εντάξει, τώρα κάθε εντάξει, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, είδες να το απαντήσω, να απαντήσω εγώ στον Μίτσο τώρα. Η ΑΕΚ έπεσε όμως, Ναι, αλλά μα δεν πήρε αφημί, έπεσε αγωνιστικά. Η ΑΕΚ έχει μπει σε τρία άρθρα. Τρεις φορές. Ο Πανιόνιος, νέος Πανιόνιος. Όλο βρίσκαμε πάντα. Δηλαδή τώρα, ρε Θανάση, να κάτσουμε να απαντήσουμε στο Μίτσο. Δηλαδή θέλω να σου πω διαχρονικά. Όχι, δεν θα απαντήσουμε ούτε στο Μίτσο, αλλά δεν θα απαντήσουμε ούτε σε σένα, Θανάση. Δεν θέλω να απαντήσω. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Άμα μπει μέσα στην. Άμα πατήσει το Google μέσα και δει μεγαλύτερο φουλέντο στο ελληνικό δημόσιο, στην πρώτη κουσάδα θα δει και την ομάδα σου. Εντάξει, Θανάση. Πώς θα γίνει. Δεν μου λες πώς θα γίνει, ρε Θανάση, μου λες τώρα για το άρθρο, γιατί το άρθρο φωτογραφικό είναι. Μπράβο, ωραία. Λες για το γήπεδο. Το γήπεδο είναι 31 εκατομμύρια, δεν είναι 21. Εντάξει, και δώσ' μου μια πινακίδα έξω από το γήπεδο. Όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο, υπάρχει γήπεδο που λέει προϋπολογισμός, τάδε. Υπάρχει ένα τέτοιο έξω από τη Φιλανδία. Ρε Θανάση, okay. Δεν υπάρχει. Έμεινε άλλη μεγάλη ομάδα. Έμεινε άλλη μεγάλη ομάδα 20 χρόνια χωρίς γήπεδο. Όχι. Σε δικό τη χώρο, έτσι. Σε δικό της τη διώξη το χώρο και έμεινε δύο δεκαετίες. Δηλαδή δεν τρώμε όλοι σαν θέλω να πω.
Εντάξει, εσύ μην τρως ανοθανάστε. Πανό, πανό. Πανό, πάντως. Δεν έλα τώρα, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν έφταγε και κανείς που γκρεμίστηκε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας χωρίς να έχει εγγυήσει ότι θα είναι το νέο γήπεδο. Είχε εγγυήσει, Κώστα μου. Πού είναι εσύ εγγυήσει. Αλλάξαν σε ένα βράδυ. Αλλάξαν σε ένα χρόνο. Αλλάξαν σε ένα βράδυ εγγυήσει. Ναι, είχε γίνει. Ναι, αλλά ο Γρανίτης, παιδιά, δεν ξύπνησε εκεί πέρα το Γκρεμίσο. Συγγνώμη, ρε Πάνο. Η κυβέρνηση του Πασόκ, για να μην λέμε ότι να είναι, είχε εγγυήσει ότι το γήπεδο σε ένα χρόνο θα είναι στη θέση του. Έτσι, και το γήπεδο αν γκρεμίστηκε, γκρεμίστηκε επειδή είχαν γίνει και οι σεισμοί τότε. Εκτός όλων των άλλων και υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, Θανάση, καλό μεσημέρι. Δεν θα παραποιήσουμε την πραγματικότητα. Αυτό επειδή το λένε συνέχεια ότι η ΑΕΚ τον κρέμισε, παιδιά. Η ΑΕΚ έχει πάρει εγγύηση. Το γήπεδο θα είναι. Ακριβώς. Άλλο που σε ένα βράδυ μέσα άλλαξαν αυτά όλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Μιχάλης από Νίκαια, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας, Μιχάλη. Πρέπει να παρατηρήσω κάτι, ακούγοντας όλους προλαλήσατε, ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Δύο πράγματα στους συνακροατές. Η φημισμένη προπονητική σχολή της Κολονίας. Ένα. Την έχουν βγάλει περισσότεροι συνακροατές. Άκουσα μια τρομερή. Της Κολονίας έβγαλε και ο Γιάννης Κίδες που καταλήγει. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω εγώ. Βέβαια να βγάλει και ο Βασίλης Δανίλη, έτσι. Εντάξει, ο κ. Βασίλης είναι ένα αγαπητό πρόσωπο. Αν και ο Ολυμπιακός στο θρέσκευμα ήταν ένας πολύ συμπαθής. Συμπαθέστατος και καλός άνθρωπος. Και καλός άνθρωπος και μετριοπαθής, πέρα από τα υπόλοιπα που λέγαμε τότε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συνακροατές έχουν βγάλει τη φημισμένη σχολή της Κολονίας, όπως ένας προλαλήσαντας που μας ανέλησε ένα εκπληκτικό σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός με τα τρία στόπερ κτλ. Αλλά μια διαφορά. Ότι αυτούς παίζουν δεν έχει δει ποτέ στην προπόνηση, δεν έχει δει ποτέ εργομετρικά, δεν έχει δει πρόοδο, δεν έχει δει μη πρόοδο, δεν τους έχει δει ποτέ στη φάτσα κλπ. Το δεύτερο που έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά είναι το φημισμένο παιχνίδι του Pro Evolution Soccer, που παίζω και εγώ βέβαια, του PlayStation. Ναι. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά, παιδιά. Πολύ μεγάλη ζημιά. Νομίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι ακριβώς όπως είναι στον υπολογιστή ή στο PlayStation. Τρίτον, νομίζω ότι και οι Big Four, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, έχουμε όλοι από έναν εκπρόσωπο όπως τον συμπαθέστατο, πλην όμως, ας το πούμε αδιάφορο, τον προπρολαλίστατο τον κύριο Μίτσο. Νομίζω ότι έχουμε όλοι από έναν εκπρόσωπο, είτε από τη Νέα Σμύρνη είναι, είτε με επίθετο Ρουμάνικο. Ναι, αλλά μην μπαίνεις και στήρεση σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Γιατί να μην πω, γιατί είναι λάθος, δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί είναι όλα προσβλητικά. Είναι προσβλητικά. Όχι, γιατί όταν ξεκινάει κάποιος αυτή την ιστορία, μετά νιώθει θυγμένος και ο δεύτερος και ο τρίτος. Δεν είναι θυγμένος. Εγώ είπα μια παρατήρηση, μια ερμηνεία. Δεν είπα ότι είμαι ούτε θυγμένος ούτε τίποτα. Είπα ότι όλοι έχουμε ζέτιο. Επειδή κάνουμε διάλογο και επειδή το κάνεις πολύ σωστά και πολιτισμένα. Και εντάξει, βγήκε ο άνθρωπος και είπε τη γνώμη του για το Μαρτίνς, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εγώ εντάξει, διαφωνώ. Δεν είναι γνώμη. Εδώ είναι αιμονή. Δηλαδή, είναι αιμονή. Δηλαδή, ο Μάρτινς κατά τον συγκεκριμένο πρέπει να είναι ο χειρότερος προπονητής που πέρασε στην ιστορία του Ολυμπιακού. Να σου πω την αλήθεια. Εμένα μου κάνει ως τρίτος. Που σου λέω δεν θέλω να επεμβαίνω στο Ολυμπιακό και στο του Παναθηναϊκού. Ως τρίτο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα φίλων του Ολυμπιακού που πραγματικά έχουν μόνη με τον Μαρτίνς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ως τρίτος το λέω, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω. Απλά νομίζω ότι δεν τον συμπαθούν, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Αλλά οκ. Φυσικά έχεις δίκιο. Συμπαθούσαμε πάρα πολύ τον Μπέσνικ Χάρτη, ας πούμε. Ή τον οποιοδήποτε άλλο τη χάρπαστο τη διετία, ξέρω εγώ, του 15-17, εξαιρουμένου του μεγάλου Τάκη Λεμονί, που έκανε και για λίγο στον πάγκο. Πέρα από αυτό, εγώ είπα αυτή την άποψη. Αν νομίζω ότι είναι προσβλητικό, μπορεί να την αποσύρω, αλλά νομίζω ότι αυτή η άποψη. Όχι, δεν είπε κάτι προσβλητικό, απλά μια χαρά τα είπε. Αν νομίζω. Απλά σου λέω, μην ασχολείσαι με του προλαλήσαντε. Μα για να είναι, ξέρεις, λίγο είναι, αυτό το είναι κάτι, αγαπητέ Πάνο, νομίζω το θέτει πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο πολώνει και κάποιου άλλου. Δηλαδή, ακριβώς αυτό γίνεται. Που δεν είναι μετριοπαθής. Εγώ είμαι μετριοπαθής. Εγώ το λέω με πολύ έτσι, χιουμοριστική διάθεση. Κάποιος άλλος που έτσι πολλώνει. Και όταν υπάρχει μια πόλωση, δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Πέρα από αυτό, κρατάω και τον χρόνο από τους άλλους ακράτες. Πολλοί σίγαυροι,
αγαπητέ Κώστα Σαμποθράκη, από τους πιο έγκριτους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και μετριοπαθείς, έχουμε μια προγονολατρεία απίστευτη. Δηλαδή, ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Μπάριος. Την εποχή του όμως. Ήταν ο Περσίδης, ήταν ο Ήρθε Αντάθυλος. Η σημερινή δεν είναι καλή. Ναι. Βέβαια, κατά τη ρίση του αείμνηστου Κώστα Πολυχρονίου, τέτοιοι παίκτες, επειδή ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, δεν νομίζω θα αντέχανε πάνω από 5 λεπτά σε ένα αγώνα σήμερα. Εντάξει, άλλα τα χρόνια τότε, άλλα τώρα. Είναι πολύ διαφορετικά τα χρόνια. Δηλαδή, έχουμε μια μεγάλη προγονολατρία. Επειδή για ποιο λόγο όμως την έχουμε? Επειδή έχουμε μεγαλώσει και νοσταλγούμε τα νιάτα μας. Ναι. Αν και εγώ είμαι 51 χρονών, έτσι. Και εγώ τα νοσταλγώ. Και εγώ τα νοσταλγώ. Μακάρι να τα νοσταλγώ. Εγώ νοσταλγώ το Δελικάρι και τον Καραπιάλη, αλλά τι να κάνουμε. Όχι, με το Δελικάρι εγώ δεν είμαι. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι. Γιατί ήρθε σε εμάς. Δεν είμαι με το. Εντάξει, υπάρχει ένα μυστήριο για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν ήταν στη γενιά που παρακολουθούσα παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι στις μεγάλες συμπάθειες μου. Ναι, εντάξει. Επειδή έφυγε και πήγε στον Παναθηναϊκό προφανώς. Όχι, δεν είναι αυτό. Ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Ακόμα και όταν βραβεύτηκε. Πάντα ήταν με ένα μυστήριο, Γιώργος. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, ποδοσφαιρικά μιλάω, φίλε. Ποδοσφαιρικά. Δεν υπάρχει αυτό. Πολύ μεγάλο μάγο. Έχω δει πολλές ενέργειές του. Λείπουν πολλά γκολ όμως. Εντάξει, αλλά δεν υπήρχε. Οι ενέργειές του ήταν. Ναι, αλλά λείπουν τα γκολ όμως. Για να μην τα εξοραίσουμε τα πάντα. Πέρα από αυτό, ήθελα και κάτι άλλο. Πήρε ένα προηγούμενο προχτές, εν πάση περιπτώσει. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει Έλληνες παίχτες, δεν έχει αυτό, δεν έχει το ένα. Μα πού υπάρχουν γηγενείς παίχτες, σε ποια ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον. Ναι. Να πάρουμε ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Arsenal. Στην Bilbao υπάρχουν μόνο. Στην Bilbao, σωστός ο Κώστας, σωστός. Για κάποιους και αυτοί για λίγο. Αρχίζουν και το μπασταρδεύουν τώρα λίγο. Ναι. Έχουμε λοιπόν τον νόμο Μπόσμαν από το 96, 95, 97, 97 και μετά. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη εσωτερική, μια πολύ μεγάλη μετανάστευση στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν γηγενείς ποδοσφαιριστές. Ναι. Μόνο σε χώρες που έχουν κάποιες ακαδημίες, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Ισπανία, που μπορούν να βγάλουν παίκτες γηγενείς. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν. Βάλτε τη Γερμανία. Φανταζόσασταν ποτέ τη Γερμανία να έχει έγχρωμο παίκτη? Ναι, ναι. Και όχι για έναν, πολλούς. Και έχει και πολλούς. Άρα δεν είναι δικό μας. Τέλος πάντων, έχει αλλάξει. Και Ιρανό είχε και Τούρκο είχε. Και Ιρανό, ο οποίος έπαιζε στην εποχή εκείνη στο Μπουντεσλίγκα, έπαιζε ο Μαχταβίκια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ένας πολύ ωραίος δεξίος μπακ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της εποχής που ζούμε ή του αιώνα που ζούμε ή της 20ετίας που ζούμε. Δεν είναι θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου μόνο. Έτσι. Απλά ξέρετε, να σου πω κάτι τι γίνεται. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επειδή ακριβώς οι δυνατότητες των ομάδων είναι αυτές που είναι. Πολλοί από τους ξένους παίκτες που έρχονται σου φαίνονται του σωρού και δεν σου κάνουν διαφορά σαν ξένοι παίκτες. Ακριβώς, αλλά χωρίς να έχουμε και το αντίπαλο δέος στο ελληνικό. Ναι, δεν γιατί έχουμε. Οι Έλληνες παίκτες, εκεί και έρχεται και ένα θέμα, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, ότι με το που θα γίνει ένα ταλέντο. Τίσος τώρα, υποτίθεται. Μα τον έχουμε κάνει ότι είναι ο νέος Γεωργάτος, ας πούμε. Εντάξει, άφησε. Αν δεν πέσει σε ένα προπονητή ο οποίος να τον δουλέψει, να τον νουφετήσει, να τον συμβουλέψει, να τον ετοιμάσει, θα έχει την τύχη του Ρέξου. Γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει, ακόμα και εμείς δημοσιογράφοι, να μετράμε πάντα στην κρίση μας για ένα παίχτη τη διάρκεια και τη σταθερότητα. Βιαζόμαστε μέσα στον μήνα πάνω να τον βγάλουμε ότι τον θέλουν 7 ομάδες. Ακριβώς. Και ένα τελευταίο. Ήθελα να πω ότι και εσύ Κώστα, ο Γκότζος Κώστας, ναι. Θα το καταλάβεις περισσότερο. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν θα το καταλάβουν. Βαδίζουμε προς ένα, πέρα από όλα τα δεινά που μας έχουν βρει το τελευταίο δίχρονο και τα τελευταίους δύο μήνες με τους πολέμους, με τους αμάχους, με τους σκοτωμούς, βαδίζουμε προς ένα μουντιάλ το οποίο έχουν σκοτωθεί 6.500 εργάτες. Τι 6.500, 15.000 έχουν σκοτωθεί. Ακριβώς. Και δεν βγάζει τη μουντιά κανένας. Και δεν μιλάει κανείς και όλοι λέμε για το ποδόσφαιρο, τι ωραία γιορτή και το ένα και το άλλο. Έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι στα φαραωνικά έργα που θα γίνουν στο Μουντιάλ το τέλος του χρόνου. Ναι, ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, δεν το λέει κανείς. Δεν γίνει κάποιος συνάδελφός σας, αθλητικός βέβαια, έτσι, να κάνει μια ερευνητική δημοσιογραφία και πώς το σχολιάζει κανείς, έστω και μεγάλος παίχτης. Μεγάλοι παίκτες το έχουν σχολιάσει πάντως. Έχουν βγει αρκετοί και το έχουν σχολιάσει. Υπάρχουν ρεπορτάζ και στη χώρα μας. Έχεις δίκιο. Υποτονικά όμως πάνω, υποτονικά, όχι τόσο πολύ. Υποτονικά. Δηλαδή, ο μόνος παίκτης εγώ που τα τελευταία μήνες με έχει εντυπωσιάσει είναι ο Μανέ.
Ο Μάνε, πάρα πολύ. Σωστό, ούτε ο σωστό. Μέση, ούτε ο Ρονάλντο, όχι ότι δεν είναι παιχταράδες, ότι δεν είναι μάγοι, ότι δεν είναι τίποτα. Σαν προσωπικότητα. Έχει, έχει μια μετριοπαθή στάση και μια πολύ μεγάλη ναι, προσφορά ναι. στους συμπατριώτες του. Και ο Μάνε, όπως και ο Λεβαντόφσκι. Και, και καλό είναι μερικές φορές να εσείς οι δημοσιογράφοι να δίνετε και μια έτσι, παραπάνω διάθεση. Ο Καντονά πάντως είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να παρακολουθήσω. Πάντως να προσθέσω. Ο Καντονά είπε ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσω το Μουντιάλ το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε 15.000 νεκρούς. Πόση επίδραση και έχει ο Καντονά όμως. Ναι, δεν έχει. Στη νέα γενιά δεν έχει. Το 15.000 δεν ξέρω κόστος που διαβάσει. Εγώ για 6.500 έχω διαβάσει από την αλήθεια. Κοίταξε πάνω. Και 6.500 να έχει. Και 100 να έχει. Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ. Και δεν είναι και η πρώτη φορά έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Μουντιάλ του Κατάρ. Και πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες και στη Βραζιλία και παντού πάντα υπάρχουν. Και ξέρεις, δεν είναι, είναι και άφηνες συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Ακριβώς. Και οι περισσότεροι είναι φτωχοί, Πακιστανοί, Ινδοί και δηλαδή από βασανισμένοι άνθρωποι. Τους τη βάζουν σε κοντέινερ και δουλεύουν κάτω από τη ζέστη για 18 ώρες, ας πούμε. Δεν είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και εμείς. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, ναι, γεια ναι, σας. Εσείς. Με ακούτε. Ναι, ναι. Μια χαρά. Γεια σας, Χρήστος από Νέα Σμύρνη, Παναθηναϊκός. Έλα, καλώς. Γεια σου, Χρήστο. Ρε παιδιά, 14 λεπτά περιμένω που μιλάει ο κύριος ο προηγούμενος. 14 λεπτά. Είναι λογική αυτή. 14 λεπτά δεν μιλάει τόσο. 14 λεπτά. Είναι, γράφει το, εδώ το τηλέφωνο μου. 14 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει. Πήρε έξι λεπτά μίλησε. Πράγματα για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα θυμάστε. Ναι, λέγε, τα θυμόμαι. Με ακούτε. Ναι. Είμαι Παναθηναϊκό. Έχω, το πρώτο παιχνίδι που έχω πάρει στον Παναθηναϊκό ήταν το 1962. Είμαι 72 χρονών, να το καταλάβετε. Με τον Παρτεραϊκό. Μάλιστα. Λοιπόν, και εξωτερικό παιχνίδι με τη Θέλη Βάρος που κερδίσαμε μέσα στη Λεωφόρο πάλι 3-2. Και το γκολ το είχε βάλει ο Κώστας του Παπουτσάκη, μήπως το θυμάσαι. Το θυμάμαι σαν παίκτη, το ξέρω σαν παίκτη, αλλά δεν τον έχω δει, δεν τον έχω προλάβει. Δεν τον έχει δει, μπράβο. Λοιπόν, είμαι από αυτούς που είχα πάει στο Γουέμπλεϊ, να σου το καταλάβει. Μάλιστα. Είχα πάει και στο Γουέμπλεϊ. Λοιπόν, άρα έχουμε ζήσει καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, έχουμε ζήσει και κακές στιγμές. Σωστό. Λοιπόν, σήμερα βέβαια και διαρκείας πάρα πολλά χρόνια. Έχω να πάω στο γήπεδο από τον καιρό, από τα πριν πόσα χρόνια έγινε η διακοπή μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό, πέραμε που χάναμε 1-0. Το 11. Το 11 όχι, νομίζω. Όχι. Πρέπει να ήταν το 17-18 όχι μέσα. Όχι βρε. Πολύ ωραία. Στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ λες. Στο ΆΚΑ ήταν με το Φεραίρα ακόμα, το νομίζω ήταν το... Όταν έγινε η διακοπή που χάναμε 1-0 και πετάγανε δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι. Φοβήθηκα στον εαυτό μου πρώτη φορά στη ζωή μου που φοβήθηκα να μην πάθω κάτι. Ναι. Και άδειασε το γήπεδο. Αυτή η φύρα του για μένα δεν είναι ούτε Παναθηναϊκή, είναι αντιπαναθηναϊκή. Και διακόπηκε το παιχνίδι όπως ξέρεις και μας τιμωρήσανε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο λέει ο άνθρωπος Ρεκώστα, το πότε ήταν. Όχι, αυτό που λέει ήταν όταν χάσαμε 4 μάτς σερί από Λεβαδιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά και πήγαμε 8 πίσω. Χάναμε με 1-0 με ένα γκολ που είχε πάρει ένας Γκιγέρμε, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Ένας Γκιγέρμε, ναι, αυτός. Λοιπόν, και διακόπηκε το παιχνίδι. Εκείνη την ημέρα, αν ήσουν στο γήπεδο, θα έλεγε Παναγία μου, σώσε με σήμερα. Ναι, δίκιο έχεις. Λοιπόν, για το σημερινό Παναθηναϊκό. Ναι. Για μένα ο συγκεκριμένος προπονητής δεν κάνει. Για μένα ναι. Ναι. Σου λέω παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1962. Λοιπόν, μία Κυριακή κάνει αυτό, την άλλη κάνει τούτο, την άλλη κάνει εκείνο. Βάλει μια σταθερή δεκάδα, ρε άνθρωπε μου. Ναι. Εντάξει, δεν το αντέχουν κιόλας. Του πέφτουν κάτω συνέχεια τραυματίες. Και μετά σε βλέπω σαν Παναθηναϊκό και σου, πολύ διάβαζα και την εφημερία που έβγαλε στο ντέρμπι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήμουνα θαμώνα στο ντέρμπι σου. Και μου λέει ο γιος μου, καλή του ώρα εκεί που είναι τώρα. Λοιπόν, ρε παπά, μην τον παίρνει στο ντέρμπι. Όχι, λέω, είναι Παναθηναϊκό, θα τον πάρω να το διαβάσω. Μάλιστα. Ωραία. Λες, πάντο, δεν σε έχω ακούσει μια μέρα τώρα, Αγγελιακό, την εκπομπή σου, την εκπομπή χρόνια. Ναι. Αλλά,
Λοιπόν, πάντα κάτι θα βρει να πει για τον Παναθηναϊκό και τούτο και εκείνο. Πες μια καλή κουβέντα, ρε άνθρωπε μου, ότι έπαιξε καλά αυτός ο άνθρωπος. Όταν παίζει καλά, λέμε, παίζει καλά. Ναι, αλλά εγώ δεν άκουσα το ρεπόρ του Ολυμπιακού που έφυγε που είναι τώρα στο σταθμό σας. Ναι. Πώς το λέγανε το Κώστα το. Το Σαμοθράκι. Όχι, ο άλλος που έφυγε, μωρέ. Ο Διονύσης ο Βρεβελές. Ο Βρεβελές. Δεν είπε μια φορά ότι αυτός είναι έτσι του Ολυμπιακού, αυτός είναι τσιρό. Ό,τι και να είναι καλός του Ολυμπιακού. Όχι, έλεγε και για πολλούς έλεγε. Εντάξει, τώρα κότσο, άστα. Καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Λοιπόν. Όταν είχα πάει στο Wembley να σου δώσω να καταλάβει, θυμάσαι ποιον είχε διώξει από το ξενοδοχείο ο Πούσκας. Το Δωμάζο. Όχι. Ποιον. Είχε διώξει το Ροκίδη και το Μητρόπουλο. Και για διάφορου λόγου. Ναι, για διάφορου του είχε διώξει. Δεν ξέρω, το θυμάσαι το Wembley. Το θυμάμαι, μικρό, ψηρικά. Ήσουν μικρό. Ναι. Είχε διώξει από το ξενοδοχείο το Ροκίδη. Ναι. Και το Μητρόπουλο. Αυτά άμα τα ξέρεις, ξέρω τα γαλείς. Για διάφορους λόγους. Ξέρω και γιατί τους είχε διώξει, γιατί είχα θείο τον Κίτσο, τον Μιχάλη. Μπράβο. Εγώ το Μιχάλη τον Κίτσο θείος χωρέσαν, τον είχα διοικητή, ναι. Να δώσω να τα γαλείς. Κατάλαβα, ναι. Το κατάλαβα. Τον είχα διοικητή. Ναι. Λοιπόν, και μα είχε πάρει πολλούς φαντάρους τότε και πήγαμε στο Γουέμπλε. Λοιπόν. Καλό μας πήρε, κακό μας πήρε, πήγαμε πάντως. Καλά, μια χαρά πήγατε. Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Παναθηναϊκό. Καλός ο Παναθηναϊκός ή με τον κακό, πάλι με τον Παναθηναϊκό θα είμαι. Προφανώς, Αλίμον, τι θα είσαι με τον Παναθηναϊκό μόνο όταν παίζει καλά. Μπράβο. Και μπασκετικός Παναθηναϊκός. Βέβαια τώρα τελευταία μας θα έχει κάνει η θάλασσα ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος. Θα βρει η ομάδα του τον δρόμο. Γιατί τα έκανε ο Γιαννακόπουλος θάλασσα. Δεν ξέρω το άποιο. Εμείς οι δύνατοι ήδη τα κάνουμε. Τι φταίει ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος είπε: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο, γεια σας. Ορίστε, ας έρθει κάποιος να βάλει. Όταν πας στο σπίτι του απ' έξω και τον βρίζεις. Μα. Και εγώ να ήμουν, τα ίδια θα έκανα, να λέμε την αλήθεια. Μόνο την αλήθεια τη λες εσύ, αλλά ποιος ακούει. Μετά οι ομάδες χτίζονται. Εγώ πάω στο Βέλγιο, είναι ο γιος μου σε μια, είναι εκεί, έχει τον μπαρ σε μια ομάδα, το Union, δεν το έχεις υπόψη σου. Τον. Φέτο ανέβηκε στην Αλφα Εθνική η ομάδα αυτή. Ποια ομάδα είπες? Union. Ναι, Union. Επάνω. Σε πληροφορώ, είναι πρώτη με 7 βαθμούς διαφορά. Ναι. Αυτή η ομάδα σε πόσα χρόνια χτίζεται. Και έφτιαξε ένα γήπεδο. Το γήπεδο ήταν ένα μικρό πάνω, ούτε, τι να σου πω τώρα, ούτε του ζωγράφου δεν ήταν. Μέσα σε ένα χρόνο έφτιαξε το γήπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί είχε πρόεδρο, είχε τα πάντα. Φέρανε και φύλαθη. Τώρα εμείς εδώ περιμένουμε πότε θα γίνει η συνέλευση την άλλη εβδομάδα, πότε θα γίνει. Ναι. Αν θα ψηφίσουν, μα τι είναι πράγματα σωστά αυτά τώρα. Έλατε. Έχεις δίκιο. Και ρωτάω. Εγώ δεν πιστεύω να βρεθεί άνθρωπος Παναθηναϊκού που να μην ψηφίσει να γίνει το γήπεδο. Θα βρεθούνε κάπως. Τέλος πάντων. Και μάλιστα με δουλεύουν κιόλας, θα το βλέπετε λέει στη μακέτα μόνο το γήπεδο. Ναι. Το ξέρω. Λοιπόν, έγινε φίλε, ευχαριστούμε. Όσο για τον Μανουλά που τον. Για μένα ο Μανουλάς έχει υποτιμήσει αυτό. Που έχουν υποτιμήσει τον παίχτη. Καλός είναι, αλλά όχι όπως τον. Πώς τον θεωρούν, για μένα. Μάλιστα. Τον έχουν υπερτιμήσει, θες να πω. Ναι, εντάξει. Τον έχουν υπερτιμήσει. Για μένα καλός είναι, αλλά όχι όπως. Γιατί άμα ήταν καλός, θα τον κράταγε και η Νάπολη. Ναι. Εντάξει, έκανε καριέρα έξω. Τέλος πάντων. Έτσι. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να λες πιο καλά για τον Παναθηναϊκό. Όλα τέλεια τα λέω. Μην ισχύεις. Πες τον μια φορά και τριφύλι, ρε φίλε. Πες τον μια φορά και τριφύλι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Η τελευταία γραμμή για σήμερα, μάλλον. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς το να. Τα τελειώματα, ρε γάμο, τον προσπαθώ να την αρτωθώ. Να προλάβεις να πεις το ρεζουμέ. Γιατί δεν πιάσουμε το ρεζουμέ. Η ουσία. Να μην το ξεχάσω καταρχήν, να στείλω χαιρετισμού στον Διονύση τον Ρεβερβελέ την ψυχάρα, επειδή δεν έχω τρόπο να επικοινωνήσω μαζί του, ναι. Και να βγάλει η εκπομπή επικοινωνίας για να γλιτώσουμε από τα φαντάσματα. Λοιπόν, όσο ήταν ο Διονύσης εδώ, εγώ τουλάχιστον που δεν βγαίνω σε άλλο ραδιόφωνο και δεν ακούω άλλο ραδιόφωνο, ναι. Λοιπόν, είχα βρει εδώ πέρα το λιμάνι μου. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τώρα. Ξέρετε τώρα που εστιάζω. Λοιπόν, καταρχήν αν αγαπάς κάτι, δεν το κατηγορείς κουκουβάκια, τα παιδιά τα βλέπει τα πιο όμορφα. Αυτός ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι το βράδυ στυνόταν να βρει ανάποδο να το πει. Ένα είναι αυτό, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να τα πούμε κι άλλη φορά. Και δεύτερον, για το φίλο το Μιτσάρα, ο οποίος δεν συμπαθείς, αλλά πάλι εκτροχιάθηκε πάλι σήμερα. Λοιπόν, Κώστα,
Σαμοθράκη. Ναι. Επειδή είσαι καινούριο, κάποια πράγματα ξέρεις. Θέλω να μας προστατεύεις, έτσι μην πέσουμε στα χάπια και εμείς τώρα που ακούμε. Βγαίνουμε εδώ να χαλαρώσουμε λίγο, να πούμε ο καθένας τα δικά του. Ναι, απλά λοιπόν, δεν μου αρέσει να κλείνω κανέναν. Εάν, ναι, εάν, εάν διαπιστώσει. Ο Τσάρα δεν μπορεί να πει. Δεν πλήρωσε του τόπου. Κοίταξε τώρα. Ναι, απλά να σας πω κάτι. Κοίταξε, κάτσε ρε πάνω. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Γιατί στα χάπια δεν θέλουμε να πέσει κανένας, έτσι. Λοιπόν, βγήκε πρώτα και φίλος του Ολυμπιακού. Και είπε για το γήπεδο της ΑΕΚ και την περιφέρεια και αυτά. Λοιπόν, κακώς λοιπόν ξεκινάει αυτή η ιστορία. Άκουσα, και δεν ναι. το άκουσα, αλλά έχω και απάντηση για εσείς αυτό. Εγώ επειδή δεν μ' αρέσει να βγαίνει ούτε ο Μίτσος και να λέει αυτά που λέει, ούτε ο Κίτσος, όχι, ούτε ο ένας και ο άλλος. Εμένα μου αρέσει να βγαίνουν όλοι. Εμένα μου αρέσει να βγαίνουν όλοι, αλλά να μιλάνε σε ένα επίπεδο. Όλοι εκτός από έναν. Σε ένα επίπεδο. Ναι, λοιπόν, απλά η κουβέντα είναι για το να μην πέσουμε η κουβέντα στα χάπια. Εντάξει, αφορά που πάτησε. Σιγά μην πέσουμε στα χάπια. Όχι, καλά το είπες. Καλά το είπες. Άλλο θέλω να πω. Αφορά τους πάντες. Εγώ έχω πέσει, οπότε δεν κινδυνεύω να πέσω πάλι. Λοιπόν, έγινε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, επειδή πρέπει να κλείσουμε, καλό μεσημέρι. Κώστα Γκότζο, πρόλαβες το Webplay. Τι πρόλαβα το Webplay, όχι, λίγα θυμάμαι. Θυμάμαι ότι. Τώρα λίγα θυμάμαι. Θα σου πω, θυμάμαι ότι στο χωριό μου που ήταν τότε, ήταν η πρώτη φορά που είχε εγκατασταθεί τηλεόραση και είχε κατέβει όλο το χωριό στην πλατεία και βλέπαμε τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε. Μέχρι και Άγγελο Μεσάρι. Παιδιά, ο Δημήτρης φωνάζει. Φωνάζω, Ρετάκη, έλα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί. Αύριο πάλι. Την Ωράτζα σε λίγο μαζί με τον Γιώργο Κοκαλίδη εδώ στο στούντιο του Over. Αύριο το μεσημέρι στις 2 θα είμαστε και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.